Σαββατοκύριακο και όλα θα πάνε υπέροχα. Αφού δεν θα είμαστε εμείς τα πίσω τα μικρόφωνα, δεν θα έχουμε εκπομπές. Τι χειρότερο μπορεί να σας συμβεί? Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή για ακόμη ένα πρωί στις επάλξεις της ενημέρωσης, λέμε τώρα εδώ, γιατί ερωτήθη τι ακριβώς είναι εκπομπή. Ερωτήθη από δύο άξια τέκνα, κυρίες και κύριοι, από δύο λαμπράνιατα, δύο μαθητές του Άκη του Σακισλόγλου, οι οποίοι προφανώς μάλλον δεν είναι οι καλύτεροι μαθητές του, γιατί τους καταδίκασε, τους τιμώρησε και τους λέει στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης θα πάτε να επισκεφτείτε την εκπομπή του Μπάρου του Μαρμανίδη, και τα καταδίκασε τα παιδιά, τα βάλα να ξυπνάνε από τις 5 ώρα το πρωί να θέλουν να δουν πώς γίνεται το ραδιόφωνο. Παιδιά, αυτό είναι οικοδομή, δεν είναι ραδιόφωνο, δηλαδή δεν ξέρω τι σας μαθαίνουν εκεί. Καλημέρα σας καταρχήν. Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Έλενα και Γιώργος, Γιώργος και Έλενα. Τώρα να μην πω τα ονόματα και... Γιάννης. Τι είπα, Γιάννης είπα. Εντάξει, δεν ξέρω, λάθος. Το Έλενα όμως το είπα σωστά, ε. Είδες. Την κοπέλα τη θυμάσαι. Θυμάμαι, να. Τα βλέπω αυτά με τα facebookικά. Δηλαδή τώρα τι να πω, Έλενα Madness, ας πούμε. Πάλι καλά που δεν είχες κανένα προφίλ αγαπουλίνη, καρδουλίνη, ας πούμε. Σε κάνω τέτοια. Πώς σε λένε στο επίθετο? Έλενα Ξίτσα. Το έχω στο προφίλ, δεν το είδες μάλλον. Δεν κάνω stalking. Δεν με παρατήρησες, εννοείς. Αυτά σας μαθήνω σαν Κισλόγλου. Καλημέρα. Ενώ ο Γιάννης, είδες, κάθαρα εκεί. Στρατηγόπουλος. Στρατηγόπουλος. Στρατηγός. Υπάρχουν άτομα που είναι στη Σκοπιά αυτή τη στιγμή, μας ακούν και με νιώθουν. Α, έχεις κανένα φίλο, κανένα γνωστό, κανένα τέτοιο? Γιατί σε βλέπω σε ηλικία μάχη μου. Είμαι μάχημος. Ναι. Ξυπνάνε τώρα να πάνε δουλειά ορισμένοι. Αμάν. Έχεις φίλους που έχουν δουλειά. Μπράβο, ρε παιδί μου. Τους έχω χάσει αυτούς. Από τη μία λέω, παρακαλάω ο κόσμος να έχει δουλίτσα για να μας ακούει το πρωί. Από την άλλη, πάλι δεν θέλω να έχει δουλίτσα για να μας ακούει το βράδυ. Γιατί έχουμε και μια άλλη ιδιότητα που παίζουν μουσικές και αυτά, αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι τρομακτικό. Με τα παιδιά θα κάνουμε συντροφιά σήμερα το πρωί. Δηλαδή, μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο, να το ξέρετε. Ότι αυτή θα είναι η πρώτη σας φορά που μπαίνετε σε ραδιοφωνικό στούντιο, δηλαδή. Περίπου. Τι περίπου, δεν είμαι ο πρώτος? Είσαι ο καλύτερος, δεν έχει σημασία αν είσαι ο πρώτος. Έχεις ξαναπάει σε άλλα στούντια, τι ώρες όμως? Όχι τόσο πρωινές, οπότε για μένα να είσαι ο πρώτος. Είσαι ο πρώτος το πρωί. Και για μένα, Batman, είσαι ο πρώτος μου. Τέλος, αυτό. Αγόρι μου, θα τα πάμε καλά, τελείωσε. Θα με θυμάσαι για πάντα. Αυτή την ώρα σίγουρα θα τη θυμάσαι για να δεις πώς έχουν τα πράγματα. Τα παιδιά, άξια τέκνα που θέλουν να ασχοληθούν με τον χώρο του ραδιοφώνου και γενικότερα από ό,τι φαντάζομαι του πρωινού ξυπνήματος. Σας ακούν οι μανούλες σας να χαρούν ότι α, εδώ τα παιδιά μου προκομμένα, όχι, ε. Καταρχήν να σας ενημερώσουμε ότι δεν ξυπνήσαμε τώρα, έτσι. Τι εννοείς? Το έχουμε πάρει σε ρήμα με τον Γιάννη, ναι. Βρήκαμε μια καλύτερη ιδέα για να αποδώσουμε και καλύτερα. Μα και πού είσαι, σαν στα μπαρς, στα μπαρς. Κάπως έτσι. Επειδή λόγω, επειδή το πήραμε από τη δουλειά σε ρή. Η νύχτα, κυρίες και κύριοι, μεταφέρεται εδώ. Τι έλεγε χθες η νύχτα, και δώστε ένα μίνι ρεπορτάζ. Για πες εσύ, κύριε. Ήπιο κόσμος, ήπιε. Υπήρχε κίνηση στη Βαλαωρή του αρκετή. Ναι. Το θέμα είναι ότι από το πρωί μέχρι το βράδυ, 9-10 η ώρα, υπήρχε πολλή κυκλοφορία και σκόνευση στο κέντρο. Ναι, δεν είναι εντάξει. Ήταν γνωρίζουμε τη μέρα. Γνωρίζουμε, ναι, ναι, λόγω των μποριών και όλων των εκδηλώσεων δεν είχε κίνηση, αλλά αργότερα ξεχύθηκε κόσμος έξω να γιορτάζει επαναστατικά. Ακριβώς. Να τιμήσει τους πεσόντες της 17ης Νοεμβρίου του 1973. Παρασκευή λοιπόν 18 του Νοέμβρη, Πλάτωνος του Μεγαλομάρτυρα. Σήμερα είναι αυτό που λέγαμε, ότι πλέον όλα τα αρχαία ονόματα που δεν είχαν γιορτή έχουν βρει μια καταφυγή στο Ορθόδοξο Συναξάρι και γιορτάζουμε το κάθε τι που δεν το είχαμε φανταστεί. Δηλαδή, ξέρετε εσείς ότι ο Πλάτωνας έχει Ορθόδοξη γιορτή και μπορείτε να του πάρετε δωράκι, να ξεδευτείτε? Εγώ πάντως όχι, όχι, σίγουρα. Αν είχατε ένα Πλάτωνα, να πανακεραστείτε βέβαια από την άλλη. Γιατί το νόημα, ας πούμε, του εορτολογίου καθημερινώς είναι που θα πάμε να κάνουμε την κούτρα μας. Αυτό μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, είμαστε εκπομπή του τζάμπα εδώ. Και φυσικά γιορτάζει ο Πλάτωνας, ο Πλάτων, η Πλατωνία και η Πλατώνα. Όταν θυμάστε, ήταν κάτι τα φροντιστήρια Πλάτωνας. Υπάρχουν ακόμα, μοιράζει και τις ιστορικές καρτούλες. Περάσαν χρόνια, δεν θυμάμαι. Ναι. Να πούμε όμως χρόνια πολλά. Να πούμε χρόνια πολλά. Εγώ ξέρω Πλάτωνα. Αλήθεια. Ναι, ξέρω Πλάτωνα. Θυμάμαι ένα παλιό μπασκετμπολίστα, τον Πλάτωνα. Χω το κουρίδι. Τώρα αυτά τη γενιά σα, παιδιά μου.
Μιλάμε για ασπρόμαυρη τηλεόραση. Όπως και να έχει, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Χρόνια, χρόνια πολλά και κυρίως τώρα πολλά. Θυμήθηκα το φροντιστήριο εκείνο. Ήταν ένας τύπος ο οποίος μοίραζε καρτούλες, ας πούμε, συνέχεια στα πανεπιστήμια κτλ. Οι οποίες. Να δω τώρα πόσο εύσχημα μπορώ να το δω στον αέρα. Είχαν χρησιμοποιηθεί από πάρα πολύ. Από αρκετούς νέους οι οποίοι πειραματιζόταν με διάφορες ουσίες. Που τη χρησιμοποιούσαν προκειμένου να κάνουν μια κατασκευή. Την καρτούλα. Την καρτούλα. Ας πούμε, η οποία λειτουργεί εν είδη φίλτρου ενίοτε σε καταστάσεις. Δεν ξέρω εγώ. Αυτό κάτι φίλοι μου τα έχουν πει. Αυτά μην επεκταθούμε, ναι. Ιστορικές στιγμές. Παρασκευούλα λοιπόν, τελειώνει η βδομαδούλα. Ανάπαυλα για εμάς, ανάπαυλα και για εσάς. Δεν έχει και πρωταθληματάκια. Και ακόμη ένα Σαββατοκύριακο. Βέβαια, φως το τούνελ, όσο ήθιστε να λέγεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Φάνηκε χθες το βράδυ, διότι η προσωρινή διοικούσα επιτροπή της ΕΠΟ βρήκε, λέει, τα δύο από τα τρία μέλη της νέας ΚΕΔ. Με τον Σταύρο Τυρτσόνη να ορίζεται πρόεδρος μετά από απόφαση του Κωστάκη Κουτσοκούμνη, του οποίου του κάψανε και εκεί την πρόσωψη στα γραφεία του στην Κύπρο, και του Μιχάλη Κουκουλάκη. Την Παρασκευή, λέει, 18-11 θα ανακοινωθούν και τα υπόλοιπα μέλη της. Και έτσι, αφού σιγά σιγά βρίσκουμε και αφού θα αρχίσουν να ορίζονται οι διαιτητές, δεν υπάρχει λόγος στο να μην οριστούν και τα παιχνίδια. Οπότε το επόμενο Σαββατοκύριακο μάλλον πάμε για σέντρα. Τώρα, Έλενά μου, αυτά σου ακούγονται κινέζικα. Όχι, μου αρέσουν πολύ. Για να κοιμηθείς τώρα. Τέλεια, μου αρέσει, ξυπνάω η μέρα μου, η Παρασκευή μου φορτώνει πολύ θετικά. Ναι, θέλω να συνεχίσεις έτσι. Θα γίνει το πρωτάθλημα, ας πούμε, και θα βγεις τώρα εσύ και, νιώθω εξαιρετικά που ακούω για το πρωτάθλημα. Αλήθεια σου λέω, αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ. Θα να το κάνει status. Έλληνα, νιώθει εξαιρετικά στην τοποθεσία Super League. ΕΠΟ, Super League και εδώ και οτιδήποτε. Εκεί να βγάλεις μια selfie με τον Κουτσοκούμη και τους λοιπούς. Αυτά για τον κόσμο ο οποίος αγωνιούσε πως θα γεμίσει το Σαββατοκύριακο, αλλά νομίζω δεν πολύ στεναχωριέται και κανένας που δεν έχει πρωτάθλημα. Εσύ, Γιάννη μου, βλέπεις μπαλίτσα, να φανταστώ. Υπάρχει, δεν υπάρχει πρωτάθλημα, νομίζω το ίδιο και το αυτό είναι πλέον σήμερα. Κάνεις δεν κατάλαβε, περνάει και να κουμπάει. Τι ομάδα είσαι, δώσε το στον κόσμο να μην τραπεί. Όχι, δηλώνω ελεύθερο, ότι είμαι ασπρόμαυρος. Α, είσαι πάω, γι' αυτό το λες ελεύθερο. Γιατί όταν έρχονται κάτι Παναθηναϊκή, κάτι Ολυμπιακή, είναι. Καλύτερα να μην τα λέμε. Σε αυτά δεν χωράνε οπαδικά και τέτοια, α το αποκρύπτουν. Αλλά ναι, δηλώνει ασπρόμαυρο. Για να ξέρει, η εκπομπή μα είναι κυτρινόμαυρη, γιατί το πρωί ξυπνάνε μόνο οι Αριανοί. Έχω κάνει εδώ ένα γκάλοπ. Με εξητάρει αυτό. Περιμένω να ακούσω Αριανού. Οι παοξίδε είναι βολεμένοι. Εκεί πάνε στα γραφή και σε αυτά οι Αριανοί ξυπνάνε και πάνε στα μεροκάματα, στα ανοιχτοκάματα, στο τέτοιο, ναι, παιδιά του Μοχτ. Άλλαξαν οι συνθήκες που παλαιότερα οι Αριανοί ήταν παιδιά της αστικής τάξης. Στα φρουφρούγια αρώματα. Έτσι, τώρα εδώ με Ιβάν και με Πλούτο που έχει έρθει στο δικέφαλο, ξέρεις, είναι πολύ διαφορετική κατάσταση. 12 ώρα το μεσημέρι. Έτσι, πάμε για καλά καφέ, παραλία, καταλαβαίνει, καμιά selfie με το Γκλάους, κανένα Instagram. Σκούς, ναι. Έτσι πηγαίνουν τα πράγματα. 18 του Νοέμβρη. Ανατολή Ηλίου, 7 και 8 το πρωί. Δύση στις 5 και 12. Σήμερα, εκτός από το ότι εορτάζει ο Πλάτων, είναι Ευρωπαϊκή Μέρα για την Προστασία των Παιδιών από τη Γενετήσια Εκμετάλλευση και Κακοποίηση. Δεν χωράει σχολιασμός, νομίζω τα λέει όλα ο τίτλος. Και Ευρωπαϊκή Μέρα Ευαισθητοποίησης για τα Αντιβιωτικά. Ο οποίος θεσμός αυτός ξεκίνησε το 2008 και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των επαγγελματιών της υγείας που συνταγογραφούν αντιβιωτικά φάρμακα και των πολιτών που αποτελούν τους άμεσους καταναλωτές. Είναι αυτό που πάει η γιαγιά στο χωριό και λέει γράψε μου εδώ. Και αρχίζει ο άλλος και την πλακώνει. Γενικά στην Ελλάδα είμαστε πρωταθλητές στην αλόγιστη χρήση φαρμάκων. Ουσιών. Ναι, καλά ουσιών δεν ξέρω. Μέσα είπαμε για τον Πλάτωνα, ρε παιδί. Εγώ το είπα για την εκπαίδευση. Για την εκπαίδευση. Μα ακούει τώρα μια μπιντισάρα. Του ιδιάζει έτσι. Δεν έχω να κάνω τώρα. Εγώ αποκάλυψα μια χρήση, α πούμε. Δεν έχει να κάνει με τα πράγματα. Πάντως εδώ το έχουμε το φαρμακάκι. Ανά πάση στιγμή το κουμπώνουμε. Γιαγιάδες εκεί τα συρτάρια αυτά, φαντάζομαι. Και ζαυλοκούν και μετά δεν ξέρουν για ποιο λόγο, έτσι. Εγώ πάντως τα αποφεύγω, οπότε. Τα αποφεύγει. Είσαι από αυτού που λένε δεν παίρνω ποτέ. Ναι, δεν αρρωσταίνω ποτέ. Δεν παίρνω ποτέ χάπιο, ποτέ τίποτα. Ψέματα λέει. Πριν με έλεγε είχε πονοκέφαλο. Από άλλο. Μήπως τη πρότεινε κάτι. Πάμε εκεί στην εκπομπή του Μπάμπη, ξέρω εγώ. Ακριβώς.
Άσε με, έχω πονοκέφαλο. Σου έχω after και την είπα, έλα στον Μπάμπη. Αμάν. Τι ώρα σχολάσατε, βρε παιδιά, τώρα σας βλέπω και στα χωριά μου. Όχι, εγώ σχολάσα 3 η ώρα και ήρθε με πήρε, απλά δεν κάναμε κάτι. Όχι, ναι, ήταν όλο πολύ καλό μετά. Εγώ άραζα, έπινω ποτά. Τι ωραία περνάει η νεολαία. Και από τις 3-6 έλεγες δεν περνάει και αυτή η ώρα να έρθουμε στο λόγο επειδή, ας πούμε, να... Μα από τις 5 η ώρα δεν μας θα ρε μπάμπι, δεν μας είδες. Απ' έξω, απλώς τα πανώ, αυτό ξέρεις λίγο σποράκι, λίγο ιστορία. Καλημέρα στον αγωνιζόμενο λαό. Να είδα, το καθένας αγωνίζεται από το δικό του μετερίζει, είτε το νυχτερινό είτε το πρωινό, τώρα του ξυπνήματος. Ούτως ή άλλως το λόγο επειδή ενώνει δύο κόσμους. Τους βραδινοί με τους πρωινοί. Και κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Καλημέρα και στη γραμμούλα, καλημέρα. Είναι γεια σας. Ω, πώς είναι το κλί. Τι κάνετε. Καλά είμαστε, εσύ. Καλά, μια χαρά. Κατέβηκα, κάνω τη γυμναστικούλα μου. Α, έτσι, πρωινός. Ε, ναι, εννοείται. Σου μείνει από προχθές που ήρθε ο Ομπάμας και δεν ήρθε. Μην τα λέτε, κύριε Πάπη, αυτά. Να, τώρα εγώ τα λέω, εσύ τα είπες. Σας έδωσα μυστική πληροφορία στο ραδιόφωνο να μην ακούσει κανένας. Εντάξει, αυτό έτσι ούτως ή άλλως είναι δεδομένο, δεν ακούει κανένας. Ξέρεις που πήρες. Ναι, ξέρω. Στον κύριο Πάτμαν. Έτσι. Είσαι καλά, Τεοκλή μου. Καλά, να, Παρασκευή. Ναι. Μια χαρά. Καλά. Και το Σαββατοκύριακο. Και τι θα κάνεις το Σαββατοκύριακο, Τεοκλή μου. Θα πάω να χορέψω. Πού θα χορέψεις, βρε. Στα μαγαζιά. Σε ποια μαγαζά. Εξαρτάται. Ναι, τι θα χορέψει, θα χορέψει shake. Θα χορέψει ό,τι παίζει. Rock. Ό,τι παίζει, δεν έχεις τώρα εσύ κάτι. Ας πούμε την κοπέλα σου, πού θα την πας. Όλα μου αρέσουν, κύριε Πάτμαν, εμένα. Είσαι άνθρωπος της βόλεψης. Όλα όμορφα και εσείς μου αρέσετε τα τραγούδια που παίζετε. Α, ναι, γιατί. Καλέ με αυτά. Την οικοδομή μου αρέσει. Αλήθεια. Ναι. Είσαι παιδί και εργατικό και σεξιμά. Μα, είσαι διαβασμένος ότι ο κλειδί δεν το περίμενε ότι θα κάνεις τέτοια ενδελική έρευνα πάνω στο πρόσωπό μου. Κανένα άλλο ραδιόφωνο δεν τα βάζει, μόνο σας. Δεν τα παίζω, δεν τα βάζω, αναγκάζομαι και τα βάζω εγώ, ο κλειδί. Τι να κάνω. Ωραία τραγούδια. Αυτά ξέρεις, γράφτηκαν τώρα με πόνο. Δεν είναι τώρα έτσι ιστορία. Θες να γράψουμε κανένα μαζί έτσι για τις γυμναστικές που κάνεις. Γιατί ο κόσμος. Βέβαια, να γράψουμε. Ο κόσμος τώρα τρέχει, πάει, έρχεται, κατεβαίνει εκεί στους Λευκούς Πύργους, πάει στους Μαραθωνίους. Βέβαια, πήγα, έτρεξα κι εγώ. Πήγες στην Αθήνα. Ναι. Και τι βγήκες. Μεσαίος. Μέτριος. Μέτρια θέση δηλαδή τοποθετήθηκες. Εντάξει, δεν ήθελα να τρέξω γιατί ήθελα να δω και την Αθήνα. Οπότε πήγα. Μήπως με το μετρό έτρεχες, με το τρόλι ή με τι. Πήγαινα σιγά σιγά. Ναι, σιγά σιγά για να μην τους περάσω όλους και τους ξεφτυλίσεις και έχουμε άλλα. Εντάξει τώρα και είχε και πολύ καλούς αθλητές. Όπως. Ε. Όπως τι αθλητές εκεί. Του Μαραθωνίου. Του Μαραθωνίου, εγώ νομίζω πως λες είχε τον Άδωνη, είχε τον Λοβέρδο. Δεν τους είδα αυτούς εγώ. Τους άφησες. Μάλλον μόνο τη φωτογραφία που έκανα. Δεν είχα εκεί. Δεν είδα να τερματίζω, κύριε Πάτμαν. Δεν είναι. Εσύ τερμάτισες όμως κανονικά. Ναι, και γιατί, το τερμάτισα. Και γιατί δεν ανέβαζες αυτά τα Facebook που ανεβάζουν όλοι που βγαίνουν φωτογραφία και μετά τα παράταν και πάνε στις καφετέριες. Εντάξει τώρα, εγώ ήθελα να κατέβω για το Μαραθώνιο. Έτσι, για το σκοπό, για το αγωνίζεστε. Ήθελα να ήταν και ο κύριος Ψινάκης, που είναι δήμαρχος του Μαραθώνιου. Ναι, ναι, του Μαραθώνα, βρε, ποιο Μαραθώνιο. Από εκεί έγινε όμως ο κλασικός. Έγινε, και αυτό να το πω, Ετεοκλήμου, ότι το αισθάνομαι ένα μικρό κόμπλεξ. Γιατί? Γιατί Μαραθώνιο, εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε 42 χιλιόμετρα, 125 μέτρα, πόσο είναι. Να το ονομάσουμε κάπως. Κυρκισόνιος. Να ξεκινάς από το Κυρκής να αρχίσεις εδώ, τρέχοντας κάπως. Έχει σεισμούς, κύριε Πάτμαν, από τον καιρό θα πάθουμε ζημιά. Να πάθουμε ζημιά και εκεί κουνιώσαν το πάρα πολύ. Ναι. Κάπου άλλο. Και τον δήμαρχο, τον κύριο Ψινάκη, πήγαν να τον. Πήγανε να το αποκαλυφθούνε. Το είδα χθες, το διαβάσαμε. Δεν ακούς, βρε, το κλικ. Χθες έκανες ρεπό, δεν έκανες εδώ τέτοιο. Μα όχι, χθες έκανα τέτοιο. Από θεραπεία. Κατοικές ασκήσεις και έμεινα σπίτι. Ναι. Χθες έκανε δυνάμωση. Κλείστηκε, λέει, μέσα στο βεσέ. Τι έκανε μέσα στο βεσέ, κύριε Παρμόν. Εκεί άρχισαν τα τέτοια και πήγαμε, κλείστηκε μέσα στο βεσέ. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να πήγαινε να αποθεραριστεί. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Απαπα. Μήπως πήγε προς ανάγκη του και το κάνανε θέμα. Το κάνα θέμα, ναι, τώρα γιατί αυτά τα κανάλια δεν έχουν τι να γράψουν. Ναι, κύριε Μπάτμαν, μας φάγανε με τον Ομπάμα 3 μέρες. Από εκεί πέρα. Έφαγε, τι δεν έφαγε. Ναι, εδώ κοιτάνε τι θέλουν να φάνε εδώ, Κοσμάκης. Ποιοι είστε εκεί πέρα, τα παιδιά. Έχω εδώ και την Έλενα, έχω και τον Γιάννη. Δώσε, παίζουν μια καλμπίκη φορτσάτους εδώ. Έχουμε παρέα σήμερα, εκλεκτή. Γεια σου, Γιάννη, γεια σου, Έλενα. Γεια σου, καλημέρα. Καλημέρα. Λόγω επειδή. Ο Τεοκλής είναι δικός μας, είναι φίλος μας, είναι πρωινός, κάνει άσκηση. Κάνει ευεξία και γενικότερα μας παίρνει εδώ και μας δίνει το στίγμα. Γιατί είστε και τέτοια ώρα, δεν σας θέλει κανένας άλλος, Δεν μας έπιανε ο ύπνος. Τίποτα, άστεγοι είμαστε, Τεοκλή. Δεν είχαμε πού να πάμε. Ναι, πάτε με τον Τεοκλή να τρέξετε. Κατευθείαν να δώσετε τσιγάρο. Δεν είχε πλαστική
θέλετε. Το κλίπο πηγαίνει για τρέξιμο. Ξεκινάω από την παραλία. Ναι, ναι. Πηγαίνω μέχρι το Μέγαρο, ξαναγυρνάω Λευκό Πύργο και εκεί πέρα κάνω και πριν και μετά διατάσεις. Είναι οι λεγόμενες διατάσεις Τριάμβου. Εγώ δεν θα κάνω το τρέξιμο, αλλά θα κάνω τις διατάσεις. Τις διατάσεις. Αλλά άμα δεν τρέξω όμως, πώς θα γίνει η δουλειά. Να το. Θα βρω τρόπο που θα γίνει η δουλειά. Κάπου στο Λευκό έχει μια ωραία καντίνα η Τεοκλή. Τι είπες το κλί μου? Η κοπέλα λέει, πρέπει να είναι ευπροσίγουρη, να είναι ευηδής. Τι έβρι, γιατί το κλί θα σε κόψω, έχουμε και σουρούμι βρίζ. Τι ευπροσίγουρη τώρα, τι είναι αυτό? Ευπροσίγουρη κύριε Μπάτμαν, δεν ξέρετε ελληνικά αμάντια. Πού τα μάθες αυτά εσύ βρε, με το ζουράρι κάνεις παρέα? Ναι. Πες το έτσι. Έρχεται και αυτός και κάνει γυμναστική, αλλά από κοιτώντας με. Από κοιτώντας. Ναι. Και εγώ τέτοιο είδους γυμναστική θα κάνω, κοιτώντας. Να μια ζουραρίτσα που έχουμε μαζί. Σαββατοκύριακο είπες... Και πάλι θα παίξετε που θα το Σαββατοκύριακο. Όχι, δεν θα παίξω. Θα πάω σε ένα γάμο στην Καστοριά. Να έρθω κι εγώ. Έλα. Γιατί έτσι κι αλλιώς και εμάς δεν μας καλέσανε. Πού μόνοι μας πάμε. Πώς θα κάτσω, ναι, σωστό. Έχετε. Και δεν μας καλούν πουθενά ούτως ή άλλως. Γενικά όταν παίζουν Καστοριά. Ναι, ναι, σ' αρέσει Καστοριά. Έχει λίμνη και βγαίνουν οι νύμφες. Ναι, όχι, δεν είναι αυτή η λίμνη. Εκείνη είναι η ολόκληρη λίμνη Βόλβη. Δεν τη βλέπεις. Εκείνη είναι η Καστοριά, δεν έχει. Η Καστοριά μπορείς να τρέξεις γύρω-γύρω. Κάνουν και αγωνίσματα και τέτοια. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Να το ξέρεις αυτό. Και πάει και Chris Kraft με στη λίμνη. Έχει κάτι, έχει κοπηλάτες. Δεν ξέρω να δοκιμάσει το δίσκο. Θα πάω να κάνουμε κοπηλασία τότε. Έγινε το κλί μου. Καλό τρέξιμο. Καλό τρέξιμο. Και το χεράκι ήταν το σετό εκεί. Έτσι, τσάω, τσάω. Να καταλάβετε, αγαπημένα μου παιδιά, τι fit εκπομπή είμαστε. Οι ακροατές παίρνουν και διακόπτουν τις ασκήσεις τους και θα πάρουν εδώ στο λόγο επειδή να μοιραστούν μαζί τους το πρόγραμμα. Αλλά και σας βλέπω, εντάξει, σε καλή κατάσταση. Νεαρά παιδιά είστε, ούτως ή άλλως δεν έχετε ακόμη αποκάμει από τα μετερίζια της ζωής. Δεν σου έχουμε πει ότι μετά από εδώ θα πάμε για τρέξιμο και εμείς στην παραλία. Ο κλείς θα είναι εκεί, να ξέρετε. 8-8.30 τώρα που μας ακούει μπορεί και να περιμένει κιόλας λιγάκι για να σας δει. Σας βλέπω ούτε καφέ έχετε ούτε τίποτα, τι γίνεται. Α, καλά εντάξει. Γεια σου Μπάτμαν. Το σηκώσαν όλοι με μια κίνηση. Σαν να τους έβρισα τη μάνα. Δηλαδή τον καφέ δεν θα τον ξαναβρίσεις τον καφέ. Εγώ πάλι σαν σφινάκι το σήκωσα Μπάτμαν στην υγειά σου. Είστε τέτοια. Εντάξει τώρα αυτός ζεστούλης καφές μάνι θα τελειώσει. Βλέπεις εδώ μια φραπεδάρα που φτιάχνουμε και την έχουμε. Αυτά είναι τα μυστικά του ραδιοφώνου. Προφανώς δεν σας τα είπε ο Άκης Αξιλόγλου. Ξεκινάμε μια πολύ δυνατή φραπεδάρα να την έχουμε 2-3 ώρες όσο κρατάει η εκπομπή μας. Και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν. Ούτως ή άλλως απρόσμενες καταστάσεις μας περιμένουν καθημερινά εδώ στο ραδιόφωνο του Λίμπερο 107,4. Και έτσι αφήνουμε τη ζωή να περνάει. Παρασκευή 18 του Νοέμβρη. Δεν καταναλώνουμε αντιβιωτικά, δεν καταναλώνουμε χάπια δεξιά και αριστερά. Δεν λέμε τον γιατρό να μας τα γράψει έτσι κι αλλιώς. Γιατί πολλές φορές και οι γιατροί, προκειμένου να αποφύγουν τις θιάδες εκεί που σκάνε, αχ, βρε παλικάρι μου, πάει εδώ, κάνε με, ράνε με. Σου λέει, γράψε με κάτι για να περάσει και αυτή η φουρτούνα. 18 του Νοέμβρη, χωρίς ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα από ό,τι βλέπω εδώ, θα σας σήμερα και αυτά φτωχικά. Ούτε γενέθλια, ούτε τίποτα. Βασίλης Βασιλικός γεννήθηκε σαν σήμερα το 1934. Αυτά τα ενημερώνω γιατί ο Κλάους ποστάρει στο Instagram γενικότερα συγγραφείς και αυτά. Να ξέρει, χτες άκουσα σε αθλητικό ραδιοφόρο της πόλης ανάλυση. Δεν ξέρω αν τον εσύ Γιάννη που ασχολείσαι με τα αθλητικά, το παρακολούθησε το. Είδα πάντως το post του. Ναι, του Κλάους αυτό. Ναι. Για να ενημερώσουμε την Έλενα, ο Κλάους ανέβασε ένα post με ένα απόφευγμα του Νίκου Καζαντζάκη. Και γενικά σχολιάστηκε, άρχισαν όλοι, ψάξανε βιβλία, ανοίξανε γενικότερα βιβλιογραφίες. Και σε ραδιόφωνο της πόλης βγήκε ο Σκαρμπαδόνης και κάνει ανάλυση τι ήθελε να μας πει ο Καζαντζάκης ή τι ήθελε να μας πει ο Κλάους διαμέσου το γραφωμένο του Νίκου Καζαντζάκη. Την οποία ανάλυση την κάναμε το πρωί εδώ και απαγγείλαμε. Και γενικά... πού καταλήξαμε? Δεν κατάλαβα να σου πω την αλήθεια. Δεν κατάλαβα και πάρα πολλά. Ότι ανήφορα, υπάρχει ένας ανήφορος. Ότι αλλάζει επίπεδο, ότι πλέον οι ποδοσφαιριστές έχουν ποιότητα, δεν είναι μόνο τσεκίν και τέτοια και αυτά και μπελβεντέρε. Υπάρχει βάθος στην ψυχοσύνθεση. Βέβαια, βέβαια. Μα είναι το ίδιο, ας πούμε. Αυτό λέμε εδώ. Βασίλης Βασιλικός μπορεί να ανεβάσει ένα απόφυγμα από το ΣΥΤΑ το οποίο
ή το και επίκαιρο και είναι επίκαιρο με βάση τα γεγονότα. Μήπως το έκανε και λόγω χθεσινής ημέρας. Όχι, Καζαντζάκης. Δεν έχει να κάνει, δεν συνδυάζεται με την 17 Νοέμβριο Καζαντζάκης. Οπότε τι. Με το προσωπικό του Γολγοθά θα μιλούσε για μια, έναν ανήφορο τον οποίο έχει. Οπότε μάλλον κάτι περνάει και θέλει να το μεταδώσει στους οπαδούς και φιλάθλους. Εδώ θα μας πει ο Γιάννης τι περνάει, πώς του κρίνει. Εγώ κρίνω πάντως ότι οι ποδοσφαιριστές πλέον απαντάνε μέσω Instagram. Τίποτα, ναι, και εγώ δεν έχω Instagram και δεν μπορώ να παρακολουθήσω το ρεπορτάζ. Δηλαδή, άμα δεν βλέπεις ποδόσφαιρο, δεν γίνεται να απαντήσεις. Όχι. Μέσα από το ποδόσφαιρο. Δεν απαντάς. Τι. Άμα δεν έχεις Instagram και smartphone και τέτοια. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Δεν βλέπεις μπαλίτσα, τελείωσε. Μπάλα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Εδώ εμείς λέμε να καταργήσουμε τα έξυπνα τηλέφωνα και εσύ μου λες να κάνεις Instagram. Τι να κάνω, αφού πρέπει να κάνω το ρεπορτάζ να σε ενημερώνω. Πώς θα γίνει δηλαδή. Εσύ πρέπει να κάνεις Instagram. Έχω ένα ψευτό Instagram, ας πούμε, αλλά δεν μπαίνω τώρα να ανεβάζω και τέτοια. Κακός, εσύ πρέπει να ανεβάζεις και από συναυλίες και τα πράγματα ανεβάζουν. Τώρα σώθηκες. Δεν ανεβάζω όπως. Ανεβάζει ο κόσμος. Και βέβαια είμαι στη μόνη μπάντα που ο κόσμος δεν ανεβάζει τίποτα από συναυλίες. Ούτε βιντεάκια στο YouTube ούτε τίποτα. Γιατί κάθεται και τις παρακολουθεί αποσβολωμένος και σου λέει Θεέ μου, τι είναι αυτό. Ναι, αλλά γίνεται χαμός στα live σου. Α, εντάξει. Αυτό άλλο. Αυτό άλλο. Τι λέει, πώς είμαστε. Καλά. Νωρίς σήμερα. Ξυπνάω. Ρε παιδί, μου λέω σε σύγκριση με τις υπόλοιπες μέρες, α πούμε που ήσουν πιο. Πιο αργός. Ναι, εντάξει, ναι, έχει δίκιο. Προετοιμάζεσαι για τα Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακο, όχι, δεν προετοιμάζομαι. Βασικά, θα σκοπεύω να κοιμάμαι το Σαββατοκύριακο. Πάρα, αγόρι μου, αυτό είναι. 8 η ώρα, 9 η ώρα να ξυπνά τουλάχιστον, όχι 6-7 η ώρα. Δεν έχει και μπαλίτσες, εντάξει, δεν έχει τώρα να βλέπεις. Θα έχει μπασκετάκι μου. Μπασκετάκι, τώρα ποιος. Τα ίδια θα λέμε κάθε φορά. Τι ματσάκι έχει στο μπάσκετ, θα δώσω μια ενημέρωση. Δεν ξέρω. Δεν έχω. Κάτι θα βρούμε. Παιδιά, εγώ να στραφούμε. Κάτι θα βρούμε, Κάρμορ, δεν πιθάνουμε. Να πάμε να δει ένα αριστεχνικό παιχνιδάκι, έχει τόσο ωραία. Έχουμε τους παπάδες εμείς που υποστηρίζουμε εδώ στο λόγο επειδή. Και έχει τόσες ομάδες, ας πούμε. Δηλαδή, φτάνει με την επαγγελματική την μπάλα. Θα μου πεις τι επαγγελματικά. Με μόνο οι τέσσερις μεγάλοι. Ο αριστεχνισμός μας φέρνει πιο κοντά. Έτσι, ο αριστεχνισμός τον οποίο. Φέρνει τις γειτονιές πιο κοντά. Έτσι, τον οποίο αντιμετωπίζουμε εμείς με επαγγελματική συνείδηση, αν μη τι άλλο. Τώρα λίγο κόλλησα, δεν νομίζω. Ρε φίλε, είδες πως τα λέω να πούμε τα πράγματα. Άλλο τι λέει, πως είσαι, εντάξει. Για το κλάος, πες. Έχει λίγο βεβαρημένο παρελθόν το παλικάρι για το Instagram. Δεν μπορεί να μιλάει για αριστεροσύνη ο κλάος, να μιλάει για αριστεροσύνη. Όχι, δεν είπα αυτό το πράγμα, δεν είπαμε αριστεροσύνη. Μην το πας τώρα στο πολιτικό επίπεδο και σίγουρα ο κλάος είναι ένας που δεν θα μιλήσουμε για το τέτοιο πράγμα. Όχι, δεν έχω καμιά όρεξη πρώην να μιλάω για αριστεροσύνη. Άστο το θέμα. Γενικά έχει βεβαρημένο παρελθόν, νομίζω ότι ο κόσμος λίγο προκαλείται για κάποιο λόγο που θέλω να μου τον εξηγήσετε κιόλα από τις αναρτήσεις έτσι Dolce Vita που κάνει. Νομίζω αυτό είναι που ενοχλεί περισσότερο τον κόσμο και όχι τόσο ότι δεν παστελώνει τα γκολ. Ο κλάος το έχει επιλέξει αυτό. Το έχει επιλέξει. Μήπως ζηλεύουμε λίγο. Εγώ λέω τον ζηλεύουν, ναι. Μήπως αυτό λέμε ότι κάνει ζωάρα. Εγώ δεν τον πάω τον Κλάος, έτσι. Σιανίδης, τέτοια αυτά, μοντέλα, ιστορία. Εγώ τον Κλάος δεν τον πάω, αλλά τη ζωή του Κλάους, η ζωή που κάνει ο Κλάος. Ναι. Πολύ θα ήθελα να την κάνω. Ρε, είναι η ζωή που δεν ζήσαμε. Και μάλιστα την κάνουν και σαν την παραγωγή. Ο Κλάος κάνει τη ζωή Πασόκου δημόσιου υπαλλήλου, ας πούμε, παίρνει 700 χιλιάρικα. Περιφερειάρχη, ξέρω εγώ, στα Γιάννητσά εκεί, κάτι τέτοιο. Κάπως έτσι. Γεωργίου Πέτσου ζωή. Και μπορεί και βγαίνει και με το Σιανίδη και βγαίνει και με τον άλλο και βγαίνει και με τον άλλο και με τις σαμπάνιες του και με τα χίλια δυο του. Μάλλον γι' αυτό τώρα, δεν είναι ότι τόσο περισσότερο παστελώνει. Διότι αν τα βάζει και τα κολλάκια, ποιος ασχολήθηκε με την. Έτσι, ναι. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Να μου πεις, αν έκανε το δεύτερο, δεν θα έκανε το πρώτο. Σωστό κι αυτό. Και εσείς αποφασίστε ρε παιδιά, πού θέλετε πρωταθλητή. Αφού τίτλο, να σου πω κάτι, τίτλο στην μπάλα δεν πρόκειται να πάρεις. Ας πάρεις τίτλο στη νύχτα, ας πάρεις τίτλο ρε παιδί μου στην ωραία ζωή. Στο night life. Στο ναι, ας δείξεις ρε παιδί μου ότι ο Παοξής σου ξέρει να διασκεδάζει. Κοίταξε, εγώ ένα πράγμα ξέρω, επειδή ήμουν αθλητής παλιά. Και ξέρω, ναι. Ότι για να μπορέσεις να αποδώσεις. Ούτε ξύδια, ούτε μύδια, ούτε ξενύχτια. Και πώς θα γίνει πράγμα. Τώρα, μωρέ, γιατί τα κάνεις τόσα λεφτά. Δηλαδή, μόνο μπάλα. Κουρκουτιά στο μυαλό. Να σου πω κάτι. 27 χρονών είναι ακόμα, ρε. Ναι, 27 χρονών. Ας κόψει την μπάλα στα 35 του και θα φάει μετά. Ναι, αλλά άμα ήταν. Δεν τον είπε τίποτα. Όλη μέρα, άμα έπαιζε μπάλα, πού θα τον ήξερε τον Καζαντζάκη. Ενώ τώρα βγαίνει έξω, συνομιλεί με ανθρώπους και μαθαίνει. Μαθαίνει λογοτεχνία. Γιατί ίσως και αν είδε. Αν δεν συναναστρέφεται, σίγουρα Καζαντζάκη δεν ξέρει. Λες, γιατί μωρέ τώρα έχουμε. Έχει διαβάσει. Αν συναναστρέφεται τον Καζαντζάκη, τον ξέρω από το Facebook. Έλα μωρέ τώρα. Γιατί ποιο. Άμα βάλω τώρα έναν κάλο, κανεί μα δεν έχει διαβάσει. Δηλαδή τώρα Καζαντζάκη. Ούτε εγώ δεν έχω διαβάσει Καζαντζάκη. Ο Κλάους, τι θέλετε.
Έτσι αυτό απορούμε. Πώς διαβάζει ο κόσμος και δεν έχουμε διαβάσει εμείς ακόμα. Αυτό σας έβαλε γαλιά καραμάδι. Γιατί, παιδιά, στις νύχτες γίνονται οι ζυμώσεις. Όχι μέσα από τον αθλητισμό. Παρατήστε όλοι τις μπάλες. Ασχοληθείτε με τα ποτά. Λοιπόν, σε φιλούμε. Τσαο, τσαο. Ένα κοινωνικό μήνυμα τώρα μας ακούγεται τα παιδιά πάει και σχολείο, γονείς, κλείσει τα αυτιά και τέτοια. Σε καμία περίπτωση. Θα ακολουθήσω το παράδειγμα του Ετεοκλή. Υπόδειγμα αθλητού ερασιτέχνου που κατεβαίνει στο Λευκό Πύργο και φτιάχνει ψυχή και σώμα. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα καθώς περάσαμε και λίγο τις 6.30 όπου θα ακούσετε πόσο είναι η ώρα και επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα, μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή στο Λίμπερο 107,4 μας γράφουνε ο λαός λέει ζητάει σελφοκαταστάσεις. Εμείς είμαστε πιο μπροστά. Είναι δυνατόν να έχουμε μια γυναίκα στην παρέα μας και να μην βγούμε selfie? Τώρα συζητήσαμε Instagram τέτοια αυτά ιστορίες. Καταρχήν εγώ δεν ζήτησα selfie. Σωστό και αυτό. Κατηγορείται πάντα τις γυναίκες για τις φωτογραφίες. Πώς άλλαξαν έτσι και έρη, δηλαδή τα αγόρια να ζητάνε τα Instagram να είδες τι κάνουν οι ποδοσφαιριστές αυτό που λένε. Να αλλάξει. Να βλέπουν αυτό αντί να παραδειγματιστούν από την αθλητική ζωή των άλλων, παραδειγματίζονται από τη ζωή τους στα social media. Τους λέει αφού το κάνει ο Κλάους και ο κάθε Κλάους θα το κάνω και εγώ. Παιδί μου Καζαντζάκη, αν θες ανεβάζεις Μπατμανίδη. Δεν κοίτα δείξε επίπεδο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Να δώσουμε και τίποτα για όποιον θέλει να πάει να δει κανένα θεαματάκι το Σαββατοκύριακο. Να δώσουμε πόλκα έχει σήμερα το βράδυ τα φιλαράκια μας Παπαγεωργίου, Κυρατσός και λοιποί. Στο 8ball όποιος θέλει μπορεί να στείλει να δώσουμε κανένα δυο διπλές. Αύριο έχει 2002 GR πάλι στο 8ball. Και ψαραντώνει στο Wii να πάει. Έτσι πολύ όμορφο. Α, το Wii το ξέρω αυτό το Wii. Πολύ της μόδας είναι αυτό το Wii. Το ψαραντώνει, το ξέρεις? Ναι, ναι, το ξέρω. Είναι ένας pop κύριος. Δεν τον έχεις ακούσει το ψαραντώνει? Για αλήθεια, δεν το ξέρεις? Ένας πρωινότατος είναι. Έχω μια τίγρη μέσα μου. Λαλίστατος κύριος, καταπληκτικός είναι ο Ψαραντώνης. Όσοι δεν τον έχετε δει, να πάνε να το δείτε. Σας δίνουμε τη δυνατότητα και από εδώ. Δύο μονές προσκλησούλες. Όποιος γουστάρει, αν στείλει μηνυματάκι. Γιατί είναι και πάρα πολύ πρωί. Ο κόσμος είναι άπλαστο λόγω επειδή δεν στέλνει για τζαμπαντά προσκλήσεις. Μόνο εγώ. Λέει, θα πάω να πληρώσω τα θεάματα από μέσα μου. Αργότερα βγαίνουν εκεί στους Μάριους, αυτούς όλοι κουτραδόροι. Αλλά όποιος θέλει, FM και ενώ το ονοματεπώνυμό του αποστολή στο 54526. Καθότι δεν έχουμε να δώσουμε κυστηριάκια για τα γηπεδάκια, αφού δεν έχουμε και πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, μόνο μπασκετάκια, Έλενα μου, δεν σε ρώτησε τι ομάδα είσαι. Να το αρχίζει τώρα. Δυσκολεύει. Βασικά δεν χρειάζεται να σου απαντήσω, απλά πρέπει να σου πω ότι εμένω τούμπα. Εκεί και τι σημαίνει αυτό. Τούμπα έχει πάρα πολλούς Αργιανούς. Πάρα πολλούς. Ναι, όντως έχει, αλλά εντάξει, θα συμφωνήσω εδώ με τον Γιάννη δίπλα και θα πω ότι είμαι ασπρόμαυρη. Ασπρόμαυρη, άμα. Εξοργίζεται το κοινό αυτή τη στιγμή. Που ακούει το λόγο επειδή λέει μπάμπι, κάνεις έντεχνα, φέρνεις δικεφαλοκρατούμενο πάνελ. Αλλά παιδιά, να ξέρετε, ο Άκης τους έστειλε. Μήπως είναι. Τυχαία όλα αυτά είναι. Είναι μήπως είναι αυτό το κριτήριο το οποίο σας έστειλε στην εκπομπή. Επέλεξε εσάς τους δύο από όλους. Πόσα παιδιά είστε εκεί στο. Είμαστε 6 άτομα, αλλά μάλλον τυχαίνει να εξαιρέσω την Έλενα που είναι η σφαίρα εδώ. Όλοι οι υπόλοιποι είναι ασπρόμαυροι. Η Έλενα είναι Ηρακλής, γι' αυτό. Ξέρω. Και πήρε αυτονομία. Πήρε αυτονομία. Εργονομία. Δώστε λίγο έτσι ένα στίγμα, α πούμε. Θα ήθελα να μάθω από τον κόσμο, τον οποίο. Από νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το ραδιόφωνο. Τι να πούμε στον κόσμο για να τον αποτρέψουμε να το κάνει αυτό? Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, που σας όθησε να ασχοληθείτε, να θέλετε να ασχοληθείτε και να πάνε να επιμορφωθείτε επί του αντικειμένου? Εμένα προσωπικά, σαν Γιάννης, αυτό που με εξήταρε είναι ότι το έκανε ο Άκης Σασκιόγλου. Και λες, αφού το έκανε αυτό. Πώς το φέρνει. Το γνώρισα το καλοκαίρι στο Καλαμίτσι και το είδα κοινοποίηση στο Facebook. Να το Facebook που λέμε το διαδίκτυο κτλ. Ναι. Και ήθελα να γεμίσω. Δημιουργικά μέσα στην εβδομάδα μου να βρω ένα χώρο να είμαι δημιουργικός. Και μου άρεσε πάρα πολύ όλη αυτή η νοοτροπία του ραδιοφώνου, όλο αυτό ο ρομαντισμός που βγάζει το ραδιόφωνο. Ποιο ραδιόφωνο άκους, παιδί μου, τον ερωτικό? Στο Λίμπερο είσαι, ποιο ρομαντισμό? Κάτσα πάρα μια γραμμή. Συντροφεύουμε όμως πολύ κόσμο. Αλλά αυτό είναι μόνο σίγουρο. Είμαστε παρεούλα και θα το συζητήσουμε και μετά. Καλημέρα στη γραμμή. Καλημέρα σου. Γεια σου, κούλα μου. Τι κάνεις? Καλά είμαι, δεν είμαι και μόνος μου. Να καλημερίσω και τα παιδιά και χαίρομαι που είναι ομοειδάτες. Α, γι' αυτό πήρες κατευθείαν. Μην πολύ καλημέρα σας. Είδες δυνατό να μην πάρω όταν υπάρχουν μπαουτσάκια? Τι λες τώρα? Είδω τέτοιο στη γενιά του που λέει και πάρει μία. Έτσι πάει το σύστημα.
Α, ναι, μερικοί μας ονομάζονται έτσι, αλλά εντάξει. Okay, μια χαρά είναι. Κάποιος φίλος μου μου είπε έτσι και λέω μου αρέσει αυτή η μουσική, ξέρεις. Το καλά εννοείται, η Ρομ. Δεν προσβάλλεις καθόλου, του τα, λέω. Τα περαμέντο, μπρίο. Έτσι, ωραία έτσι. Διάθεση, τι λες τώρα. Ποιότητα. Έχουμε βγάλει τόσο μουσική, τόσο φωνάρες. Τέλος πάντων, άλλη κουβέντα. Πώς είσαι? Καλά είμαι. Καλά είσαι. Τόσα χρόνια συνεργάτης. Έτσι, ναι, γιατί παιδιά να σας συστήσω, η Κούλα είναι συνεργάτηδα της εκπομπής μας, να ξέρετε. Βέβαια. Ουσιαστικά... Όλοι οι ακροατές είμαστε συνεργάτες, δεν είμαστε ακροατές. Όχι, τι. Αλλά εγώ ένα παραπάνω, έχω πολύ συμβαριά αίσθημα. Έτσι. Είσαι παλέουρα αυτό το σημείο. Είμαι βέβαια και σε ραδιοφωνικό στούντιο, σαν συνεργάτης που είμαι. Κανονικά πρέπει να σε φωνάζει ο Άκης να κάνεις εσύ τα σεμινάρια. Ναι. Σ' άρεσε. Άσε τον Δάκη τώρα, κοίταξε τώρα θα ξυπνήσει τα παιδιά του για να πάρει σχολείο, αλλά πρώτα θα ακούσουν λόγο παιδί. Εσύ αυτά τα παιδιά θα μορφωθούν πάρα πολύ. Καλά, ούτως η εκπομπή μας έχω πει πρέπει να επιδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Παιδείας. Έτσι. Η πρώτη ώρα πάντα θα είναι λόγο επειδή. Έτσι, για να κάνουν κοπάνα και να μην χάνουν τίποτα τα παιδιά. Έτσι πηγαίνει μα, το πράγμα. Είναι δημιουργική αυτή η εκπομπή. Βέβαια. Επίπεδο. Δημιουργική ασάφεια θα έλεγα εγώ, αλλά τέλος πάντων. Ναι, κοίταξε, είναι, ας πούμε, ενημερώνει για φόρες της ύλης, για υγεία, υγεία. Έχει χιούμορ, υγεία, πάνω απ' όλα. Να γνωρίζει τους ανθρώπους αυτά, που θέλουν το να κυριότερο. Κοιμηθούνται, σαν τα παιδιά δηλαδή, εδώ, το πάντα. Που το πήρανε σε ρίκι, είναι έτοιμα τώρα εδώ, σιγά σιγά θα αρχίσουν να γλαρώνουν, να ακούνε εδώ τον παλιό να λέει ιστορίες. Τώρα ξυπνάμε. Να λέει ιστορίες, αυτά γύρω από τον Τζάκι. Θέλω να μου πεις εσύ πρώτα, Έλενα, πώς σου φαίνεται εκεί η εμπειρία σου αυτή? Μου φαίνεται πάρα πολύ ωραία αυτή τη στιγμή εδώ που είμαι. Αυτή τη στιγμή, γιατί μετά μπορεί να αλλάξει η διάθεση. Νομίζω ότι το μετά θα είναι ακόμη καλύτερο. Να δεις το σούχο για μετά που λέγεται το τέτοιο. Οπότε προς το παρόν μου φαίνεται πολύ όμορφα τα πράγματα εδώ. Θα ήθελες δηλαδή στο μέλλον να ασχοληθείς? Ναι, εννοείται. Σε περνάει συνέντευξη τώρα διευθύντρια του σταθμού. Καταρχήν εγώ προσωπικά... κάνω συνέντευξη στο παιδιά, ναι. Εγώ προσωπικά σπουδάζω και δημοσιογραφία. Ναι, βεβαίως. Πού σπουδάζεις? Είμαι σε ΙΕΚ αυτή τη στιγμή, σε δημοσιογραφία της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ. Χαρά στο κουράγιο, καλά το είπες. Δεν είναι επάγγελμα. Θα ήθελα να πάρω λίγο κουράγιο και από τους ακροατές για να έχω ακόμη περισσότερη δύναμη ώστε να βγω στο ραδιόφωνο κάποια στιγμή κανονικά. Παιδί μου, κουράγιο όσο θέλεις. Λεφτά να μην θέλεις. Λεφτά, μα. Θα σου συμπαρασταθούμε στα πρώτα σου βήματα. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κούλα μου. Βρήκες τον κατάλληλο άνθρωπο. Έτσι, βρήκε το ευαίσθητο. Αλήθεια, τον βρήκα. Να έρχομαι κάθε μέρα στις 6 το πρωί. Να μην έρχομαι εγώ. Μια χαρά. Εγώ στο δίνω. Πάρ' το. Βρήκε το παλικάρι, ο Γιάννης. Ο Γιάννης. Εγώ, Κούλα, συνοδοιπόρε που είσαι για τις εκπομπείς, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη τιμή που βρίσκομαι στον κύριο Μπατμανίδη. Βασικά απέναντι για την ακρίβεια. Και ρίχνουμε παίζεις... κάτι κλεφτές ματιές. Αμα παίζεις με χαρτάκι, έτσι γίνεται. Είναι ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ναι. Που ακόμα είναι στην αφάνεια, αλλά είναι και στην... Επιφάνεια. Τι είπες τώρα. Αυτό Instagram θέλω, Κλάους. Κάνετε κι εσείς κονές σαν ραδιοφωνητές μελλοντικοί. Όλοι θα βοηθήσουμε. Όλοι μαζί θα προχωρήσουμε. Σε φιλούμε, Κούλα μου, σε ευχαριστούμε. Γεια σου, Κούλα. Τσάω, καλημέρα, γεια. Να καλημερίσουμε και το φίλο μας Σωτήρη, ο οποίος από τη Γερμανία, επειδή είμαστε παγκοσμίας εμβέλειας εκπομπή, μας στέλνει καλημέρα γίγαντα Μπάμπη. Όαση είσαι. Εδώ είμαι να σου γράψω τι θες, διότι είμαι και ιατρός, γιατί λέγαμε πριν για τα χάπια. Και στους ακροατές, στο νοσοκομείο εφημερεύω. Τα χάπια λέει θες να τα φέρω και να τα κατεβάσω την επόμενη εβδομάδα που θα φέρω στη Θεσσαλονίκη. Φέρε καμιά μπουγατσούλα καλύτερα και άμα θες τρίψε κάτι παραπάνω αντί για... Για άχνη και κανέλα. Βάλε. 2-31-02-87 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Όποιος ζουστάρει να πάει polkal2002gr ή ψαραντώνει, στέλνει, τα συνδυάζουμε όλα αυτά και θα έχουμε και στο μέλλον και για τα υπόλοιπα event που έρχονται, μεγάλες συναυλίες τον χειμώνα στην πόλη μας. Παιδιά, πού κάνετε τα σεμινάρια σας? Δεν ξέρετε που κάνετε τα σεμινάρια. Βρισκόμαστε στον Εύωσμο. Ναι, πέστε τη φίλη μας τη στο... Μέρη. Εννοείται, φροντιστήριο σεμινάρια Lunch Μύρνη 42. Έτσι, η φίλη μας η Μέρη. Εννοείται. Μας έρχεται και μας συντροφεύει. Ξέρετε η Μέρη τι έχει κάνει ουσιαστικά. Έφτιαξε αυτό το τμήμα για να έρθουν τα παιδιά να επιμορφωθούν πάνω στο θέμα του ραδιοφώνου και γενικότερα σε δημοσιογραφικά ζητήματα, προκειμένου να παραχωρήσει τη θέση της, επειδή την Εύα Ζαγκαρία να έρθει κάθε Παρασκευή εδώ
Και ψάχνει και έτσι έστειλε και την Έλενα. Να σου πω όμως κάτι. Όχι, είναι πάρα πολύ καλή και γλυκή, δεν την ξέρει. Ναι, αλλά δεν θέλει να έρχεται το πρωί να ξυπνάει. Χαζίνε. Και σου λέει, κάτσε να φτιάξει ουσιαστικά. Φτιάξε ένα τμήμα. Σπροξήματος. Εκολαπτώμενων βασανισμένων ψυχών που θα έρχονται το πρωί στο λόγο επειδή. Τώρα να μας ακούει, να μην κοιμάται. Ω, κοιμάται καλέ. Τι, άμα μας άκουγε, νομίζει έτσι είναι. Θα τα λέγαμε αυτά, θα λέγαμε μένει μου φιλιά και τέτοια ιστορίες. Χωρίς πρωταθληματάκια λοιπόν εδώ, σας βλέπω λίγο στεναχωρημένος ότι πώς θα γεμίσει το Σαββατοκύριακο, θα αναγκαστείτε εγώ να... Εγώ υποφέρω. Υποφέρεις. Λέω να φύγω από τη Θεσσαλονίκη βασικά. Πού να σε στείλουμε, σας στείλουμε κανένα μπασκετάκι. Όπου έχουμε αγωνιστική. Πού να πάω. Πού να πας. Θα σου πω το πρόγραμμα εδώ για να ενημερωθεί ο κόσμος, γιατί και η εκπομπή το έχει γυρίσει λίγο στο μπασκετάκι. Αύριο Σάββατο. Στις 5 ώρα, ΑΕΚ Προμηθέας, Απόλλων Πατρών, Κόρυβος Αμαλιάδας. Κολοσσός Ρόδου, Δόξα Λευκάδας, Τρίκαλα πάω και Κίμη Ρεθυμνό. Ενώ την Κυριακή Λαύριο Ολυμπιακός και τον τέρμπι της αγωνιστικής στις 7 η ώρα ο Άρης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Ο κόσμος θα στρέψει εκεί τα βλέμματά του διότι το πρωταθληματάκι θα ξεκινήσει από την επόμενη εβδομάδα. Μεσοβδόμαδα θα έχουμε εξαναβολής παιχνίδι. Ο Πας Γιάννενα, εκείνο που είχε γίνει λόγω του σεισμού βέβαια στην... Στα Ιωάννινα γενικότερα κουνιούνται και χθες πάλι. Για πάρα πολλά στα Γιάννενα. Για πάρα πολλά στα Γιάννενα. Για... Χωλιώσει εδώ με έχουν πάρει τα σωρόφια. Πέρασε ωραία αυτή την κάθε χρονιά. Πάρα πολλά Γιάννενα. Καλά παιδί μου και δημοσιογραφία και Γιάννενα. Σε Γιάννενα τι σπούδασες. Νηπιαγωγός. Είμαι. Είσαι κατάλληλη για τον Λίμπερο. Είμαι και παιδαγωγός. Είσαι για τον Λίμπερο. Τελείωσε. Πολύ εργαλείο πάντα. Είναι αμυντικό χαφ, ναι. Ένα κάτσε. Αλλά ναι, νομίζω ότι το επίπεδό μας φτάνει μέχρι και μέχρι την προσχολική ηλικία εδώ. Σαν παραγωγή κυρίως. Και μετέπειτα σαν ακρότερο, οπότε νομίζω είσαι καταλληλότερη για τη συγκεκριμένη θέση. Εσύ Γιάννη μου σπούδασες τίποτα? Με χειρονακτικά, θέλουμε υδραυλικό. Παιδιά, τώρα τι δίδυμο είναι αυτό? Φώναξέ μου για σωλήνες και τέτοια και ό,τι θες. Σας κάνω σύριαλ. Αυτή. Μέσα στα πανεπιστήμια. Ο θερμοϊδραυλικός μέσα στο κάματο της ζωής. Με την είπε εγώ. Κάπως έτσι ήταν και μια παλιά σειρά. Ο Σάκης ο υδραυλικός. Εκείνα τα παλιά τα χρόνια. Δεν τα έχετε παρακολουθήσει, αλλά πρέπει να μπείτε έτσι. Στις επαναλήψεις. Α, το παίζει ακόμα στα κανάλια. Σάκη. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Τι έγινε? Έλα ρε Τεοκλή, καλά. Ποιος είναι ο Έλαρε Μερκούρι, ρε Τεοκλή, λέω, να με μην από το προηγούμενο να πούμε. Τι έγινε? Καλά ρε φίλε, πολύ βάρη σήμερα, δεν θέλω τέτοια λίγο. Βγήκα αργά. Αργά βγήκες, δεν έρεσε. Ένα τρίωρο. Α, τώρα, δηλαδή τώρα ξεκινήσεις τη φάση σου. Ναι, τώρα ξεκινήσαμε αργά σήμερα. Να και τα παιδιά είναι της νύχτας εδώ, δεν ξέρω αν τα επισκέφτηκες εκεί στα μπαρς να πούμε και τέτοια. Εγώ ήμουν σε κάτι άλλο. Δεν τα ξέρουμε, ρε. Θα με σκάσει. Μια φορά παίζουμε ένα τέτοιο πονηρό να έρθω να το επισκεφτώ κι εγώ. Εντάξει. Σε ποια περιοχή? Τώρα φύγαμε εκτός. Εκτός δηλαδή? Σοζόπολη. Τι Σοζόπολη? Σοζόπολη είναι εξοχικό. Τι λες τώρα? Ξέρεις, ρε. Εσύ χειμωνιάτικα τώρα στη Σοζόπολη ούτε αλεπούδες δεν έχει. Ξέρει το παλικάρι, ξέρει. Έχει Σοζόπολη, είναι κάτι που δεν ξέρουμε. Λίγα και καλά. Λίγα και καλά στη Σοζόπολη. Από εκεί μας παίρνεις τηλέφωνο? Όχι, τώρα είμαι στο γυρισμό. Στο γυρισμό. Νωρίς το σχολάσατε. Δεν τραγούσα. Γιατί, Σοζόπολη μου ήθελες. Τι να σε κάνω. Παρέα αυτή. Μπάρεσε το. Κάνεις με τα λάθος άτομα. Δεν βγήκες μαζί μας. Μερκούρι. Ναι, δεν βγήκες μαζί εδώ με τα παιδιά. Από τις 3 ώρα περιμένουν εδώ πότε θα περάσει η ώρα να έρθουν στο λόγο επειδή. Εμείς 3 ώρα βγήκαμε. Θα έρθεις κάμια μέρα εδώ στο στούντιο λίγο να τα πεις στον κόσμο να διδάξεις νύχτα. Να διδάξεις ζωή. Να διδάξεις Instagram. Τι να κάνω? Δεν τα έχεις αυτά, δεν τα ξέρεις? Instagram, τέτοια, Facebook, Twitter. Κοίτα αυτά. Follow me, Instagram stories. Like, δεν ξέρεις τα like. Love, χαχα. Μπαίνουμε στο μαγαζί. Ναι. Και αλλάζω το μαγαζί. Μπαίνω μέσα. Ναι. Τι γίνεται? Μπάκιχα. Τι γίνεται? Μπάκιχα. Τι μπάκιχα? Palace, you know. Ασπαλάς. Πού τα ξέρω εγώ ρε εσύ αυτά τα... Να, αμέσως η νυκτερινή εδώ σε πιάσανε να πούμε. Ξέρουμε τα παιδιά. Δεν ξέρετε. Καταλάβανε. Εγώ που ξέρω να πούμε. Από Πέμπτη λοιπόν, Σαββατοκύριακο, έχεις να προτείνεις τίποτα στον κόσμο? Έλα μου. Έχεις να προτείνεις τίποτα στον κόσμο έτσι ας πούμε που να βγει, τι να κάνει, καμιά συμβουλή για το Σαββατοκύριακο? Δεν λέω γιατί θα έρχονται εκεί που πηγαίνω κι εγώ και έχω πρόβλημα.
Τι έχεις πρόβλημα, δεν λες, δεν έρχονται και πας και φεύγεις. Γιατί είναι μέτρια εκεί που πας. Έχω υψηλά στάνταρτ. Εντάξει. Είσαι υψηλό βαθμό στέλεχος της νύχτας. Τώρα κάνεις μια δουλειά, δεν την κάνεις καθόλου. Έτσι να πούμε. Στα παιδιά εδώ που θέλουν να ασχοληθούν με τη δημοσιογραφία, έχεις να δώσεις καμιά συμβουλή που είσαι συμπερπατημένος. Να λένε την αλήθεια. Να κουραστήκαμε από τα ψέματα, ε. Μέχρι εδώ ήταν, παιδιά. Να σηκωθεί ο κόσμος. Αμάν. Γιατί το κλίμα στάσανε εδώ που μας στάσανε. Τι ωραία, κόλλησε ένα. Συγγνώμη, ρε φίλε. Αυτά εσείς ξέρεις γιατί σας μπερδεύω, γιατί έχετε τα περίεργα τον ακούς τον άλλο που βγαίνει πιο νωρίς. Το Σούρια, λέω. Σούρια, έλα, ρε, μην λες έτσι τώρα να μου τους ακροατές. Απλά σας μπερδεύω γιατί έχετε τα περίεργα ονόματα. Μερκούρης εδώ, πού τα βρήκατε αυτά, ρε. Ωραία ονόματα όμως. Ωραία, να, εδώ η Έλληνα ψήθηκε. Ναι, άμα το λέγα Γιώργο τώρα σου λέει. Όχι, δεν μου κάνει πολύ Γιώργο. Δεν σου κάνει πολύ κλεισέ. Άρα, μεγάλε. Άρα, πώς τις κάνεις έτσι τις γυναίκες, ρε Μερκούρη. Τρελαίνομαι. Τρελαίνεται τώρα, δεν μπορεί. Θα το κάνω και... Ωραία της ζωής μου, κύριε Μπάτμαν, να μα είχα μια δεκάρα κάθε φορά που μου συνέβαινε αυτό. Ας τα να βάλω. Θα ήσουν αζάμπλουτος, να πούμε. Λοιπόν, βάρης. Με παίζουν τα φώτα τώρα. Αν είσαι με τα μάξι, εντάξει, μην τρακάρεις, κουρά. Σε θέλουμε εδώ να είσαι παρόν, Μην έχουμε ονέργα. Να είσαι σούλα παρόν στην εκπομπή μας. Εντάξει, έγινε. Άντε, έρχεται Σαββατοκύριακο. Άντε, καλή ξεκούραση. Μερκούρης είναι μεγάλος ρεπόρτερ νυχτός, να το ξέρετε. Ίσως να τον έχετε δει και κάπου μπροστά να τον ανταμώσετε. Άμα δείτε καμιά στα μπαρς που δουλεύετε και σε αυτά που κάνετε. Μάλιστα. Άμα δείτε καμιά ισχυρή παρουσία να μπαίνει μέσα και να γίνεται μπάκιχα, να πούμε όλο το έτσι. Ο κύριος από εδώ. Ο κύριος. Άμα τον δεις να πούμε, θα καταλάβεις. Άμα δεις κανένα έτσι να μπαίνει μόνος του, να μπαίνει δωρικός, να μπαίνει στυλάτος, ωραίος, χωρίς πολλά σουσού, θα καταλάβεις ότι είναι ο Μερκούρης και θα πάνε τον πιάσει και τον πει κατευθείαν, να πούμε. Εγώ από τη φωνή θα το καταλάβω. Θα σου πει, βάλουμε να πούμε ένα έτσι. Ένα δυνατό. Ένα δυνατό. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Στον δυνατό λίμπερο, κυρίες και κύριοι. Τη συχνότητα των δυνατών. Και FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Δίνουμε προσκλησούλες για Πόλκαλ σήμερα το βράδυ στο 8ball. Για 2002GR, ιστορικό συγκρότημα των παλαιών ετών, αύριο στο 8ball. Και για Ψαραντώνη στο Γουί αύριο το βραδάκι. Όποιος γουστάρει, όποιος επιθυμεί, στέλνει και κονομάει. Και το Σαββατοκυριακάκι μας θα έχει και πιο ανεβασμένες θερμοκρασίες σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είχαμε ένα κρυουλάκι μέσα στην εβδομάδα. Τυλιχθήκαμε, ντυθήκαμε. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά να τα ξαναπετάμε. Σήμερα λίγο καλύτερα τα πράγματα, μέχρι και 14 βαθμούς θα φτάσει το μεσημεράκι η θερμοκρασία, με λίγα συννεφάκια, λιακάδες, να ξεχυθεί ο κόσμος έξω στους καφέδες, στα τσίπουρα, στις ιστορίες αυτά, γιατί εδώ διάβαζα ένα άρθρο, κάνανε ένα ρεπορτάζ νομίζω από την γερμανική τηλεόραση, δεν θυμάμαι από πού, από την ολλανδική, κάποιος τέλος πάντων, και έλεγε ρε, ότι τι ρε, εσύ, όλα τα καφέ είναι γεμάτα. Ποια κρίση, να πούμε, έχουν απειβδίσει οι Ευρωπαίοι. Ψέματα. Αφού είστε μέχρι και. Μην κοιμηθείς πάνω στο μικρόφωνο. Σε θέλουμε μαζί μας, Έλενα. Κάτι τεχνητές αναπνοές εκεί. Σωτήρι, δώσε χάπια. Πρώτες βοήθειες. Να ξυπνήσουμε τον κόσμο. Αυτό διαπιστώνουνε. Δηλαδή, όχι, είναι όντως γεμάτες οι καφετέρειες. Ναι, και είναι ένα παλιό ρητό που λέγανε ότι έτσι καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος δεν μασάει από την κρίση. Έτσι, αντιστέκεται. Αντιστέκεται. Αντιστέκεται, πίνει το φραπέ και λέει, θα σας δείξω εγώ να πούμε. Δηλαδή δεν μασάμε. Δεν ξέρω, η νύχτα αυτά τα τέτοια τα πράγματα μάλλον δύσκολα εσύ που είσαι και του χώρου. Του χώρου. Ναι, ναι. Και του χώρου. Αρκετά. Batman. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, δύσκολα, ε. Βγαίνει ο κόσμος, πίνει, κάνει, ράνει. Αλλά δεν πίνει. Δεν πίνει, ε. Και τι βγαίνει. Τι να βγεις χωρίς να πιείς, ας πούμε. Ποιο το νόημα. Αράζω το κινητό. Απλά δεν είναι σπίτι. Αλλά δεν είναι σπίτι. Το κάνουν έξω. Το κάνουν έξω. Είσαι το έξω, μιλάς στο κινητό, δεν πίνεις ξύδια. Δεν καταστρέφεσαι. Περιμένουν κανένα κέρασμα, ειδικά οι κοπέλες, ξέρεις, κάθονται στο μπαρ και περιμένουν το κέρασμα από τον τυπά. Είναι έτσι. Τα ξέρεις αυτά. Δεν ξέρω εγώ, θα μας πει. Συμφωνώ, λοιπόν. Δεν συμφωνίζω, θα πάρει. Συγγνώμη, κύριε, όχι, δεν είναι έτσι. Συγγνώμη, κύριε, ποιος είστε. Ήταν μια μομφή αυτή, πρέπει να την αντιπαρέλθεις.
Και έχεις να απαντήσεις επί αυτού. Όχι, παιδιά, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Οι κοπέλες βγαίνουν, περνάνε μια χαρά, ωραία. Περνάνε μια χαρά και μόνες τους και έχω παρατηρήσει εγώ ότι πίνουν και περισσότερο. Έχουν γίνει νεροφίδες. Και κερνάνε κιόλας. Είναι οι εποχές που λέγαμε ότι αλλάζουνε. Έτσι, έτσι πάει το πράγμα. Και μάλιστα εδώ σύμφωνα και με έρευνες και ιστορίες, οι γυναίκες λέει συμπεριφέρονται πλέον σαν άνδρες. Και το επιβεβαιώνουν και οι ειδικοί. Αλκοόλ, βίαιη συμπεριφορά και βρήσιμο είναι τα παρεπόμενα της όλης κατάστασης. Και είναι ένα θέμα το οποίο θα αναλύσουμε άμα τη επιστροφή. Ακριβώς. Και αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Έχουμε μια πλέον ειδική του ποτού της νύχτας. Όχι, παιδί μου, εντάξει, καμία περίπτωση. Το κορίτσι είναι σπουδαγμένο, ξυπνάει από τις 6 ώρα να έρθει εδώ στο λόγο επειδή. Αχ, στο Γολγοθά, στο Γολγοθά, στο Γολγοθά. Στη φάμπρικα, έτσι. Στη φάμπρικα. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στη δεύτερη ώρα. Του λόγο επειδή Παρασκευούλα είναι αναμονή Σαββατοκυριάκου και είμαστε πιο ευθυτενείς, πιο χαρούμενοι και σχολιάζουμε καταστάσεις τις οποίες μπορούμε να συναντήσουμε μπροστά, να σας ανοίξουμε τα ότα και τα μάτια πώς να κινηθείτε στη νύχτα, γιατί αυτό έχουμε τους νυχτόπους εδώ, τα νυχτοπούλια, τους ανθρώπους στο σερί. Βέβαια, εντάξει, για τους φίλους ακροατές, για τους φίλους διαβαστερούς, στις 20 Νοεμβρίου κυκλοφορεί η νέα κυριακάτικη εφημερίδα Documento, η οποία εγκαινιάζει μέσα τις 96 σελίδες της μια νέα πραγματικότητα στον ελληνικό τύπο, με έρευνες και ρεπορτάζ για την πολιτική, την κοινωνία, με πρόσωπα που κινούν τα νήματα στο προσκήνιο και το παρασκήνιο. Την διεύθυνση της εφημερίδας έχει ο Κώστας Βαξεβάνης, έχοντας 100 δημοσιογράφους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με τους καλύτερους ερευνητές και αναλυτές. Φόκους στην παγκόσμια σκακέρα μέσα από την ανάλυση των μεγάλων διεθνών ζητημάτων και μία νέα πρόταση για την αθλητική ενημέρωση με ρεπορτάζ και από τα παλέ και από τις παράγκες και από τα τερέν και από τις αλάνες και με καθημερινή παρουσία στο ίντερνετ με όλη την τρέχουσα επικαιρότητα. Μάλλον μας ταιριάζει αυτή η εφημερίδα γιατί και εμείς είμαστε εκπομπή των ερευνών και των επιστημόνε. Και αυτό θα συζητήσουμε εδώ και θα συζητήσουμε και τη συνδρομή εδώ των άξιων τέκνων που έχουμε κοντά μας, των μαθητών του Άκη Σακισλόγλου, του πρεσβύτερου. Γιατί πήγε εκεί η κουβέντα, να εδώ θα βγεις, έξω θα κάνεις και πλέον έχουν αλλάξει οι εποχές. Τα αγοράκια είναι αυτά που κάνουν Instagram και ζητάνε selfies, αυτά και ιστορίες, και τα κοριτσάκια είναι αυτά που κάθονται στα bars και πεκροπίνουν. Α, εμένα αυτά δεν μου αρέσουν. Ποια δεν σε αρέσουνε? Θέλω το αντίθετο, τα παλιά καλύτερα. Τα παλιά facebookικά χρόνια. Γιατί λες ότι έχει αλλάξει αυτή η κατάσταση και ασχολούνται τόσο πολύ τα αγοράκια με το κινητό και τα κοριτσάκια έχουν στραφεί στο αλκοόλ? Είναι τόσο απογοητευμένα. Να σου πω κάτι, αν και δεν είναι υπέρ μου, θα κατηγορήσω τις γυναίκες γι' αυτό. Α, μάλιστα, αρχίσαμε. Και νομίζω ότι συμφωνείτε και οι δύο. Δεν ξέρω, ανάλογα τι θα πεις, παιδί μου. Για ποιο λόγο θα τις κατηγορήσεις, ας πούμε? Γιατί για να γίνεστε εσείς έτσι, κάπου οφείλεται η δική μας πλευρά σε αυτό. Δεν μπορούμε να σε συναγωνιστούμε στο αλκοόλ, μάλλον. Για να θέλουμε να. Ναι, παιδί μου, εδώ έρευνες έρχονται και λένε ότι οι γυναίκες πίνουν όλο και περισσότερο. Τα παλιά τα χρόνια ήταν, ας πούμε, θα πιω ένα κρασάκι, ένα αυτό και τα πίνω όλα ο λεγάμενος, δεν πειράζει. Καλά τα λέω. Και τώρα όμως αρχίζουν και έχουν γίνει κάτι μπεκροκανάτες. Ερευνητές, λέει, με επικεφαλή στο δόκτωρα Tim Slade του Αυστραλιανού Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας, έκανα σχετική δημοσίευση. Στην οποία, λέει, συνέκριναν τις συνήθειες των δύο φίλων στην κατανάλωση αλκοόλ και συνολικά αφορούσαν ένα δείγμα άνω των 4 εκατομμυρίων ατόμων που ψάξαν όλο τον πλανήτη. Η βασική, λέει, διαπίστωση είναι ότι όσο περνάνε τα χρόνια, μικραίνει η διαφορά ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Κυρίως επειδή οι τελευταίες πίνουν παραπάνω. Το ρίχνουν εκεί. Σας αρέσει σας αυτό? Αγόρια άντρες, κάντε κάτι. Τι να κάνουμε, παιδί μου? Δεν μας αρέσει γιατί άμα να μας πίνει τα ποτάκια αυτό και τέτοια. Δεν συμφέρει, δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει να τη βγάλει. Κάντε κάτι. Τι να κάνουμε δηλαδή? Μήπως θέλουν να είναι απελευθερωμένες? Δεν ξέρω. Από αυτά που βλέπουν σε διάφορα site. Εμείς τι να κάνουμε? Άμα εσύ σ' αρέσει να πίνεις, εγώ τι να κάνω, να σε απαγορέψω? Ποιες, παιδί μου? Ποιες μαζί μου? Δεν λες ασύλες ότι δεν πίνουμε? Σωστά, που είναι οι άντρες ρε που πίνανε. Κάτσε, από την άλλη βέβαια είναι και το άλλο. Πίνει ο άντρας και μετά. Κακό παιδί. Ναι, ναι, το λέει η άλλη. Όχι, πάλι δεν πίνει. Έλα και βάλε μου το φρένο, να μην πιω άλλο. Α, θες εσύ τέτοια, θες χαστούκια. Αυτό, τέτοιο. Τι φρένο, παιδί μου, μπορείς να βάλεις, μπορείς να τη θασέψεις. Δεν θέλω φρένο, έλα και πες μου, ή θα πιούμε μαζί, δεν θα πιεις άλλο. Τέλος. Και μπορείς να τη θασέψεις μια γυναίκα τη σήμερα ημέρα.
Μπορείς να τις βάλεις φρένο. Πρέπει, δεν υπάρχει. Πάω, βοήθησέ μας. Εμάς τα ταπεινά χαμομηλάκια. Εγώ, βρε, θα σας βοηθήσω. Βέβαια, γι' αυτό σε έχουμε εδώ, για να μας δώσεις συμβουλές στον κόσμο. Δεν ξέρουμε, είμαστε αμαθείς. Εμείς οι δύο στο πρωινό. Αθώα πλάσματα. Πού να πιείς τώρα. Άμα ξυπνάς από τις 6 το πρωί, θα πιείς ένα ποτό, θα ζαλιστείς, θα φύγεις. Σαν και εμένα ένα πράγμα. Πώς θα σας βάλουμε το φρένο, δώσε εδώ μια τέτοια. Πώς να μας βάλετε φρένο. Ναι. Θα κάνεις εσύ την κίνησή σου και εγώ θα την καταλάβω και το φρένο θα το βάλω. Και αν δεν το βάλω, κάνε εσύ την κίνησή σου τη δική σου. Ποια είναι η κίνηση. Καταλάβω. Την αρπάζεις από το χέρι και την πας έξω από το μαγαζί. Πάμε να ξέρεις. Την πετάς. Δεν θέλω άγρια πράγματα. Στο μπλα μπλα είναι το θέμα. Αμα. Δηλαδή, βοήθησε με, τι να σου πω, βάλε. Κοίταξε, μωράκι. Κοίταξε, δεν πρέπει να αρχίσει. Κομμένα τα μωράκι. Κομμένα τα μωράκι. Κοίτα, ιδέες, προσπάθησε να βάλω φρένο. Και με έβαλε στη θέση μου. Τι να σε πω. Τι να σου πω. Άκουσε να δεις αυτό που κάνεις. Φέρσου όμορφα, όρημα. Γοήτευσέ με, πώς αλλιώς θα σου το πω. Εγώ θα σου το πω κι αυτό. Άμα είναι να πρέπει να σε γοητεύσω για να σταματήσει ταξίδια, άντε πιες, να την πω τον μπάρμα, βάλει να πιει, μωρέ. Διότι άμα πιες μπορεί να σε γοητεύσω, τότε σε γοητεύσω. Ωραία, μίλησέ μου, κάνε με να ασχοληθώ με σένα, να αφήσω το ποτό. Άρα χορεύεις, δεν είναι αλλιώς. Και τι να κάνω εγώ, να έστω να χορέψω, ναι. Εγώ να μην περάσω καλά. Αλλά δεν γίνεται ρε να σε βάλουμε στο. Μιλάμε για άνω το 18 γυναίκα, έτσι. Εντάξει, γιατί. Γιατί. Εγώ θα σε βάλω στο. Γοήτευσέ με. Μήπως απογοήτευσέ με. Όχι, όχι. Δεν θέλω άλλες απογοητεύσεις. Αμάν εδώ, κυρίες και κύριοι, κουρασμένοι από τη ζωή, αποκαμωμένοι. Πολύ κουρασμένοι. Μην αυτό τα λέω όλα αυτά πρωί. Πόσο χρόνο είσαι καλέ και κουράστηκες. Είμαι 23. Κούραζε. Και όμως, εγώ κουραστεί αλήθεια. Αν δεν πατήσεις τα άντα, δεν έχεις νιώσει τίποτα. Όχι, αλήθεια σας το λέω, κάντε κάτι. Γι' αυτό ήρθες στην κατάλληλη εκπομπή, έτσι. Γιατί έρχονται εδώ τα απομεινάρια της ζωής. Τα παροπλισμένα πλοία. Τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια που του τραγουδούσε και ο. Αχ, πώς το λέγανε, μωρέ, το τέτοιο να. Είχε και το όνομα ενός ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, τώρα κόλλησε. Τέλος πάντων, γνωστό τραγούδι, το θυμούνται οι παλιότεροι. Ενδεικτικά λέει, οι άνδρες που γεννήθηκαν μεταξύ 1891-1910 είχαν 2,2 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να πίνουν αλκοόλ από τις γυναίκες. Τα παλιά τα χρόνια έβγαινε άλλο στο καφενείο και επεκρόπινε. Όμως για τους άνδρες που γεννήθηκαν, λέει, μεταξύ 1991-2000, ηλικία σου, ηλικία, Γιάννη μου, η ψαλίδα με τις γυναίκες έχει πια κλείσει. Μόνο λέει μία ακόμα μία φορά μεγαλύτερη πιθανότητα να πίνουν οι άνδρες αλκοόλ. Τότε με εξαίρεση. Έτσι, τι εννοείς. Σίγουρα ξεπερνάω τις γυναίκες. Δηλαδή ουσιαστικά πίνεις ένα ποτό. Η ψαλίδα ότι οι άντρες πίνουν ένα ποτό παραπάνω από τις γυναίκες. Εγώ δεν τον θέλω να πίνει και πολύ τον άντρα, είπαμε. Τι το. Α, παιδί μου, τι το θέλει. Λοιπόν, να μην πίνει. Φλόρος. Ναι, να κάνει. Δεν θέλω φλόρος. Άμα πίνει. Να κάθεται να ασχολείται όλη την ώρα μαζί σου. Εκεί, όχι, ναι, όχι, βέβαια. Θέλω μια ισορροπία. Ποια είναι η ισορροπία, αφού ασχολήσου μαζί μου. Δηλαδή τι, να κάθομαι εκεί να σε μιλάω. Μπυρι. Σαν τις γάτες είναι. Να σου πω κάτι, άμα θες να πιείς, να πιούμε και οι δύο. Ποιο είπε να μην πιούμε, παιδί μου. Θα κεράσουμε, ρε, μην στεναχωριέσαι. Θα πιείς και εσύ. Θα πιούμε και οι δύο βαγόνι. Εντάξει, θα πιούμε και οι δύο. Αλλά είναι και αυτό που είπαμε. Στον μπαρ περιμένω να κεραστώ. Σιγά σιγά δεν το λέω με αυτή την έννοια. Γιάννη. Ξέρει ο Γιάννης πόσο τέτοιες περιπτώσεις έχει αντιμετωπίσει. Ε. Έρχονται εκεί και τι σου λένε. Κεράσε με. Πώς το καταλαβαίνεις από τη ματιά. Πώς ρε παιδί. Συγκεντάμε εγωιτευτικό βλέμμα. Α, και ότι εγώ θα σε. Ψάρωσα τώρα. Και εσύ τι κάνεις, κερνάς. Όχι, ναι. Όχι. Εγώ πάντως δεν κάνω τέτοιο. Δεν κάνεις τέτοιο. Ποιο είναι αυτό το γοητευτικό βλέμμα. Αυτό θέλω να μάθω, πάντως το κάνω και εγώ στους μπάρμπεν. Δείχνω τώρα. Να ρίχνω και τον μπυρμπυλωτό μου το μάτι και τον λέω με θυμάσαι. Και σηκώνω λίγο και το φρύδι, εγώ αυτό το κάνω. Κατά τα άλλα δεν το κάνω, αλλά το κάνω λίγο όταν χρειάζεται. Σε κερνάνε, Έλενα, όμως είναι. Δεν είναι κακό, παιδιά, δεν είναι κακό. Όχι, όχι, ναι, με κερνάνε. Τους ευχαριστώ πολύ. Αυτό μέχρι εκεί. Τους ευχαριστώ. Να είστε καλά, παιδιά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια. Βγάλε ένα λόγο, α πούμε, να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τις φίλες. Και να σου πω κάτι, πόσοι άντρες πλέον σήμερα κερνάνε. Εκεί θα φτάσουμε. Να τα. Εκεί θα καταλήξουμε ότι το πρόβλημα είναι δεν κερνάνε οι άντρες. Δεν είναι ότι. Εσείς κερνάτε, όχι σοβαρά. Εγώ. Εσύ, ναι. Το παιδί μου μεγαλύτερο κουτραδόρο. Μα τι λέμε τόση ώρα. Εδώ η εκπομπή είναι η εκπομπή του Τζάμπα. Εδώ προσπαθούμε να δώσουμε στον κόσμο. Ναι, προσπαθούμε. Κάνουμε ένα mini workshop στο πώς να γλιτώσει τα έξοδά του. Αυτό είναι το λόγο, επειδή μαθήματα ζωής. Σιγά μην κεράσω. Ίσα και εγώ πάω και κάνω κοσομασιό στον κόσμο. Μην νομίζεις για να κεράσεις. Με θυμάσαι, ξέρεις, να τραγουδάω, να κάνω αυτό. Έρχονται εκεί, μπάμπε, να πιεις κανένα σφινάκι.
μπορεί να κεράσει και ένα φιλαράκι και τέτοια. Έχουν γίνει και αυτές τις περιπτώσεις. Οι ερευνητές λέει υπολόγισαν ότι για κάθε πενταετία που περνούσε, το χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλλα όσον αφορά την κατανάλωση αλκοόλ μειωνόταν κατά 3,2. Η ψαλίδα άρχισε να κλείνει με ταχύτερο ρυθμό για τις γυναίκες και τους άνδρες που γεννήθηκαν μετά το 1966. Μετά από αυτά, λέει, δικαιολογημένα οι ερευνητές επισήμαναν ότι ιστορικά η χρήση και η κατάχρηση του αλκοόλ είχε θεωρηθεί ανδρικό φαινόμενο. Η νέα μελέτη θεωρείται πλέον αφισβήτηση αυτή την υπόθεση και δείχνει ότι οι νέες γυναίκες θα πρέπει να αποτελέσουν τον κατεξοχή στόχο συντονισμένων προσπαθειών για τη μείωση των συνεπειών του αλκοόλ. Αυτά όλα. Ανώνυμες αλκοολικές. Γυναικονίτη θα πρέπει. Μπορείτε να το ανατρέψετε, αν θέλετε, μετά από αυτή την έρευνα. Μα πώς, παιδί μου, δεν έχω καταλάβει ακόμη πώς. Εγώ, βρε, θα σας πω το πώς. Εκεί είναι το λάθος σας. Ρωτάτε μια γυναίκα το πώς. Πώς θα μάθει ο κόσμος τώρα. Δηλαδή, από μόνοι μας πρέπει να σκεφτούμε και αυτό. Οπα, το πράγμα. Κάτσε, δηλαδή, εκτός από όλα τα άλλα, ο άντρας πρέπει να κάνει τον ψυχολόγο. Καλά, αυτό εννοείται να βάλετε το μυαλό σας να δουλέψει, να σκεφτεί τι περιμένετε. Πάντα περιμένετε. Λοιπόν, Γιάννη μου, μετά από εδώ πάμε και με κάνει φυλακή δυο μας. Να σκεφτούμε. Πάμε. Να σκεφτούμε. Τι και πώς. Τι μας είπε τώρα αυτή, τι πρέπει να κάνουμε. Τη Δευτέρα θα έχουμε απάντηση. Από αυτό το Σαββατοκύριακο μάλλον πάλι αποτυχία θα έχουμε. Καλημέρα στην γραμμή. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς τώρα. Τι κάνετε, καλά είστε. Καλά, να προσπαθούμε να μάθουμε, να μάθουμε. Μπαμπή, επειδή η ταινία που μας θυμάζει τη ζωή. Ναι. Έχει αναφορά για κέρασμα και γυναίκες. Έτσι, σωστό. Αν μπορείς, βρες το η κουβέντα του Μιχάλη με τον Πάνο. Βέβαια. Για το φίλο του στο μπαρ που άφησε την κοπέλα μόνη και πήρε τα σφινάκια. Έτσι, κέρασε το να σταματήσει μετά, βέβαια, λέει ο άλλος. Αυτό, καλά, τεράστε τώρα. Όχι, όχι. Όχι, εσύ λες το... Ναι, κατάλαβα. Έγινε, άντε καλημέρα. Έτσι, καλημέρα. Κάτι ενδοικογενειακά ήταν αυτά. Να σας πω κάτι. Ναι. Να μάθετε να φέρεστε όμορφα στις γυναίκες για να μην καταλήγουν εκεί που καταλήγουν. Στα μπάρ, ας πούμε, να κάνουν να σηκώνουν το φρυδάκι να θες να κεράσει ο Γιάννης. Μπάμπη, φεμινιστική εκπομπή κάνουμε τώρα. Να καταλάβω λίγο. Όχι, απλά ακούγονται τα δίκια μας. Τα δίκια μας. Επιτέλους. Επιτέλους, γι' αυτό είναι το λόγο. Μα το λόγο επειδή είναι η πιο γυναική εκπομπή. Στα δικαστήρια πορείαμε εδώ. Παιδί μου, εδώ είμαστε. Εκπομπή Κοσμοπόλιτα, αν μη τι άλλο, και πλέον η σύγχρονη γυναίκα χειραφετείται με πολύ διαφορετικό τρόπο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Δίνουμε και προσκλησούλες για Πόλκαρ σήμερα το βράδυ στο 8ball. Για 2002GR αύριο το βράδυ στο 8ball. Και για ψαραντώνι στο Wii όσοι επιθυμούν. Άνευ αλκοόλι και με. Εξαρτάται. Βέβαια από την άλλη τώρα, ναι, μας λέει εδώ η Έλενα ότι πρέπει να με κάνεις να σταματήσω να πίνω, παιδί μου. Εσύ μάλλον έχεις πρόβλημα. Καθόλου. Κάνε με να σταματήσω να πίνω. Δεν αντέχω από το πρωί που ξυπνάω. Μα βρες έναν τρόπο αν θέλεις να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Βρες έναν τρόπο. Καθόλου. Να ζητήσουμε από τους ακροατές έναν τρόπο να κάνουμε τις γυναίκες να σταματήσουν να πίνουνε. Ναι. Άντρας θέλω να βρει τον τρόπο. Άντρας, ακροατές, είπα ακροατές, διότι. Αρχίζουν και αποκτάνε τις συνήθειές μας εδώ, αυτά τα... Μα ποιος φταίει γι' αυτό, Η ζωή, παιδί μου, μας δίνει παγίδες. Εγώ φταίω πάλι, εγώ τις 6 ώρα το πρωί ξυπνάω καημένος ο καψερός, δηλαδή. Έχω να κουμπίσω γυναίκα μου, αφού δεν βγαίνω έξω. Από τα Instagramια και από αυτά τις βλέπω, έτσι, σαν ψηφιακές μορφές και παρουσίες και οπτασίες. Καλημέρα στην γραμμούλα. Οι γυναίκες δεν είναι κακό να πίνουν, Νάτος. Αλλά... Κακό είναι να σουρώνουν. Α, να σουρώνεις μόνο εσύ από την άλλη. Πες τα πρόεδρε. Όχι, ούτε εγώ να σουρώνω. Α, κανένας. Ή κοιτάτε τι καταλάβαμε. Αυτό είναι άλλο. Πίνουμε να κάνουμε διάθεση να χαλαρώνουμε. Εδώ σου λέει η Έλενα, δεν θέλω να πίνω καν, όμως κάνε με να μην πίνω. Πώς γίνεται αυτό. Πες, βρες έναν τρόπο σου λέει. Για βοήθησέ μου. Να μην πίνει. Ναι, να μην πίνει η Έλενα. Να πίνει σόδα. Να τελειώνουμε. Ήθελα να τα ακούσεις. Με στη μέρα, μη πίνεις αλκοόλ, αλλά βρες έναν τρόπο λέει. Να δεν το κάνεις. Μα φτιάξε μου τη διάθεση αλλιώς. Α, αυτό σου λέει. Εγώ έχω τον τρόπο, αλλά δεν σε ξέρω. Τώρα ήθελες να τα ακούσεις. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος, θα το μοιραστείς μαζί μας, Κρις. Το χιούμορ μου. Το χιούμορ. Μου αρέσει το χιούμορ. Είναι φιέστα το χιούμορ. Έτσι, θα κάνουμε σεμινάρια. Σεμινάρια. Άντρες, ξυπνήστε. Άλλα πράγματα μας τραβάνε. Τι σας τραβάνε, όπως. Έτσι, τα θέλω... κρυβά αυτοκίνητα. Όχι, βέβαια. Μιλάω για το χιούμορ, μιλάω για το λέγιν κάποιου. Πώς θα μου τραβήξει την προσοχή. Τι νομίζετε ότι θέλω. Εγώ λέω ότι κολλάνε οι γυναίκες όταν αναπτύσσομαι
σύστημα 3-4-3. Μα εννοείται, γιατί δεν έχουν την ίδια ιδιοφία που έχουμε εμείς οι άντρες. Βέβαια. Θα καταλάβεις, ας πούμε, τα 3-5-2, τα overlap, τα transition. Σου μιλάμε τώρα για Νίτσε και πάνω. Σχολίες, να σε καλά, Κρίς μου. Φιλιά, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα σας, παιδιά. Καλώς το να, τι κάνουμε. Καλά, πάμε στη δουλειά και πάμε για εργασία. Αχαχα, και άλλες εδώ μας λένε βρες έναν τρόπο. Κοίταξε, κοίταξε, κοίταξε. Είπατε τώρα το πρόβλημα δεν είναι την αιτία του. Έτσι. Η οποία... Να πείτε και την αιτία, η οποία πρέπει να είναι λογικά, λόγω της λειψανδρίας που υπάρχει τη σήμερα ημέρα, μια και εμείς οι μάχημοι πλέον έχουμε αποσυρθεί. Όλοι παντρεμένοι. Της δεκαετίας του 70, θα λέω, οι μάχημοι έτσι, έτσι. Έχουμε αποσυρθεί. Έτσι. Οι βετεράνοι. Επικρατήσει το ρητό και στο γυναικείο κόσμο όπως και στον αντρικό παλιότερα που λέγαμε δεν υπάρχουν άσχημες γυναίκες, υπάρχουν άντρες που δεν πίνουν πολύ. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν πίνουν... Μάλλον δεν υπάρχουν άσχημοι άντρες, υπάρχουν γυναίκες που πίνουν πολύ. Οπότε έχει περιοριστεί η εμβέλεια των αντρών, όλοι ωραίοι είναι. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί κοίταξε από το 2 στο 3 ποτό. Αλλάζουν πράγματα, παιδιά. Βέβαια, βέβαια. Αλλάζουν και τα ήθη, μαλακώνουν και οι φωνητικές χορδές. Είναι αλλιώς τα πράγματα. Οι αντιστάσεις, το ένα, μα γι' αυτό όλα τα μπαρ ουσιαστικά εκεί βασίζονται, ας πούμε. Ένα μπαρ το βράδυ δεν πουλάει μόνο αλκοόλ, εντός εισαγωγικών, το πουλάει κανονικά, ρεαλιστικά, αλλά εντός εισαγωγικών πουλάει και αυτό το παιχνίδι, τον έρωτα, την επιτυχία. Αν ένα μπαρ κρίνεται η επιτυχία του και μαζεύει κόσμο από το τι ιστορίες θα διαδραματιστούν εκεί μέσα. Δηλαδή αν ο κόσμος γίνει, εν ολίγης, να το πω και έτσι. Φυσικά. Εντάξει. Παίζεις... Λοιπόν, τώρα εγώ λύση δεν θα δίνω σε αυτό το πρόβλημα γιατί δεν το θεωρώ πρόβλημα. Αλλά έτσι με την εμπειρία σου... Κοίταξε, μια ζωή τώρα δεν γίνεται να ένα Σάββατο ή μια Παρασκευή τέλος πάντων να θες να βγεις μια βόλτα να πεις δυο ποτά παραπάνω και να σε τσινάει άλλα, σε λέει φτάνει πολύ, πιες φτάνει και φτάνει πολύ. Έτσι, ένα Σάββατο μας έμεινε. Ναι, γιατί λίγες φορές και λίγες κοπέλες ας πούμε φτάνει και άλλο θα πεις και γιατί σε πειράζει που θα πει και άλλους. Είναι γιατί όμως μετά ίσως επειδή δεν μπορείς να αποδώσεις. Γι' αυτό έχει. Δεν νομίζω. Κοίτα, σε φιλούμε. Καλό δρόμο. Καλημέρα. Τσαο. Είναι και αυτό μια άλλη παράμετρος. Καλά, παιδί μου, δεκαετία του 70 σου λέει. Γεννημένος αυτοί οι άνθρωποι. Να σου πω κάτι, λίγοι είναι οι μάχημοι πλέον. Αυτό, να, λίγοι είναι οι μάχημοι γιατί υπάρχει διαφορετική αναλογία. Πλέον είναι όλοι υποψήφια θύματα στις άγριες ορέξεις σας. Οπότε γι' αυτό λες, οι γυναίκες σταματήστε να πίνετε για να ξαναμβλύνει η ψαλίδα. Λες, να μεγαλώσει, ας πούμε, το ποσοστό. Να μην τους βλέπετε όλους ωραίους. Είναι και αυτά τα μουσκια που έχουν κάνει, έχουν σώσει πολύ τον αντρικό πληθυσμό. Έχει μόνο μόδα, τον έχουν σώσει τον αντρικό πληθυσμό. Με είδε σε μένα πριν που ξυρίστηκα. Δεν ήθελα να με δουν ούτε άντρες πριν από 15 μέρες που ξυρίστηκα για τις παραστάσεις μας. Σου λέω, με στέλνα μήνυμα άντρες. Μου λένε, αγόρι μου, ξανά φύσε μουσκια. Δεν μπορούμε να αποστάρεις την αφεντομουτσουνάρα σου και να μας τρομάζεις στο Facebook. Έχει σώσει το μουσάκι και λίγο και το ποτάκι. Δεν θα ξεχωρίζουμε στο τέλος όμως ποιος είναι ποιος. Ποιος είναι ποιος, δεν πειράζει, μωρέ, παιδιά του Θεού είμαστε όλα. Αυτό είναι και το λόγο επειδή είμαστε παιδιά σε μια ίδια μοίρα. Προσπαθούμε εδώ να βρούμε καταστάσεις, να έρθουμε πιο κοντά. Αυτό είναι το νόημα, με καμία χειδαιότητα. Με ομορφιά πάνω απ' όλα, γι' αυτό φέρουμε και παιδιά της νέας γενιάς. Και εγώ, παιδιά, δεν μπορώ να θεωρηθώ απόμαχος, παλέμαχος πλέον. Τα έχουμε ζήσει κι εμείς, χάρη δεν είδαμε. Γι' αυτό φέρουμε εδώ τη νέα γενιά για να οσφριστούμε, να καταλάβουμε πώς σκέφτονται οι σημερινοί νεολαίοι και οι σημερινές γυναίκες δι. Οι οποίες όμως, όπως είπαμε, υιοθετούν τις αντρικές συνήθειες, αυτά τα άγαρμπα τα πράγματα που δεν σας αρέσουν. Ίσως κάποιοι τα βλέπουν σε δεσποινίδες, ας πούμε. Όπως τη βία, λέει. Τη βία συμπεριφορά και το βρίσιμο. Μπινελίκη πάει και έρχεται. Ναι, μην τολμήσεις να πεις κάτι. Έχει... Α, παιδιά, εμένα αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Ειδικά στον δρόμο, έτσι. Να βρίζεις. Να σας πω, εγώ δεν το κάνω μα ποτέ. Δεν έχεις βρίσει ποτέ άντρα. Μα ποτέ. Δεν έχεις βρίσει ποτέ άντρα. Κανέναν. Έλα λίγο γήπεδο. Εμένα με έβριζε, να ξέρεις. Σοβαρά. Πριν 10 λεπτά. Πριν 10 λεπτά, ναι. Αλλά ποτέ. Μα ποτέ, αλήθεια. Ποτέ.
Και τι, πώς τους αντιμετωπίζουν. Θεωρούν ότι είναι μαγιά πάντως, έτσι. Ποιο? Αυτό το να βρίζουν, ναι. Μένα μ' αρέσει, μωρέ. Σε εξιτάρει. Δεν με εξιτάρει, παιδί, αλλά λες, έχω δικό μου ένα φλαράκι να πάω στο γήπεδο και να βρίσκουμε κανένα. Τι λεπτά μου κάνει, ωραία πράγματα. Γιατί? Ισότητα, γιατί όχι, βρίσκει. Δηλαδή, και αυτό το μοτίβο το όχι, ο ένα να έχει όχι, γυναίκα. Όχι, μωρέ. Όλοι μαζί, όλοι διαφορετικοί. Όλοι το ίδιο. Όλοι το ίδιο. Μουσκε να μην έχει, εντάξει, δεν έχω θέμα. Μόνο εκεί ίσως λίγο θεματάκι, αλλά κατά τα άλλα. Τρίχα στη μασχάλη. Εντάξει, ρε παιδιά του Θεού, είναι όλα τώρα. Παρακαλώ, αυτά τα στοιχεία της ομορφιάς που έχουν κατασκευάσει τα περιοδικά και τα πρότυπα, εμείς θα τα παρέλθουμε. Και κάνουν πολλά πράγματα εδώ. Μπαίνουν στα ιντερνέτια, τρολάρουν, λένε οι έρευνες. Βρίζουν. Γιατί μέχρι τώρα λέει το φρήσιμο για κάποιο λόγο θεωρούνταν προνόμιο των ανδρών, όπως και το αλκοόλ σε όλη την προηγούμενη διαδικασία. Τα στοιχεία λέει δείχνουν ότι στις αρχές δεκαετίας του 90 οι άνδρες χρησιμοποιούσαν την F λέξη αυτή, το fuck, ρε παιδί μου, να το πούμε ένα αγγλικό έτσι και αλλιώς δεν μας ακούει το βρετανικό εσουρού, χίλιες φορές ανά ένα εκατομμύριο λέξεις. Δηλαδή το αντίστοιχο fuck είναι το δικό μας, καταλαβαίνετε, το λαλάκας. Χίλιες φορές ανά εκατομμύριο λέξεις. Εμείς το τέτοιο το λέμε, μπορεί ένα εκατομμύριο φορές ανά χίλιες λέξεις. Οι άνδρες, λέει, σταμάτησαν να τη χρησιμοποιούν τόσο πολύ και οι φορές μειώθηκαν στις 540, ενώ στις γυναίκες αυξήθηκε στις 546 φορές. Λέει, οι γυναίκες βρίζουν πλέον περισσότερο από τους άνδρες. Αρχίσαν να βρίζουν στο κρεβάτι γι' αυτό. Μπορεί να βρίζουν, ρε παιδί μου. Μην σηκώνεστε ρε τώρα πρωί με αυτό τον Μπατμανίδη. Με αυτό τον Μπατμανίδη να πούμε, με έχεις πρίξει και τέτοια. Συμβαίνουν περιπτώσεις ενδοικογενειακής βίας για τέτοιους λόγους. Βρίζουν και υιοθετούν και τα δικά μας τα πρότυπα. Βγαίνουν έτσι, γυναικοπαρές, αυτό, βαράνε μπατσάκια στον ποπό. Κάνουν πολλά πράγματα. Το μαλάκι ξερισμένο κιόλα. Εντάξει, δεν ξέρω. Για μένα δεν μου αρέσουν αυτά. Δεν σ' αρέσουν. Είσαι παραδοσιακή, σε βλέπω. Ναι, αλήθεια σα λέω. Δεν τα θέλω καθόλου. Δεν τα θέλει, δεν τα θέλει και δεν τα υιοθετεί, α πούμε. Και να σου πω κάτι, αρέσουν δηλαδή τόσο πολύ στου άντρε. Εγώ δεν έχω ακούσει τα καλύτερα. Τι εννοεί, με ποια είναι να αρέσουν ή όχι. Πλέον δεν υπάρχει επιλογή. Ό,τι θέλει κάνει. Έχω ακούσει τους άντρες να λένε ότι δεν τους αρέσει μια κοπέλα το να μιλάει έτσι. Ναι, άμα τους πει όμως, γεια σου παλικάρε, θες να έρθεις μαζί μου. Βρε, δεν πάει να βρεις. Θα πας. Περισσούς τέτοια, Instagram αυτά, ιστορίες. Θα το πεις όλους τους φίλους σου, πλάκα κάνεις. Αχ, και μετά λες γιατί πίνουν οι γυναίκες. Πίνουν. Είναι για να ξεχάσουνε. Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στο δεύτερο μισάωρο της δεύτερης μας ώρας. Θα κάνουμε μια μικρή ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε δυναμικά και μάχημα εδώ στο Λόγο Επειδή. FM και ενώ ονοματεπώνυμο για όποιον επιθυμεί. Αποστολή στο 54526. Προσκλησούλες για Πόλκαρ, για Ψαραντώνη και για 2002GR, για όποιον επιθυμεί να πάει σε ένα μέρος χωρίς βρυσίδια, χωρίς αλκοόλ, χωρίς καταχνιά, χωρίς σκοτεινές γραμμές. Άντε, ας πάρουμε και τη γραμμούλα μάνι μάνι και να κάνουμε και το διαλυματάκι μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Μηδέν. Καλημέρα στη γραμμή. Καλημέρα. Καλώς το να. Κάνουμε. Καλά είμαστε, εσύ? Έκανα μια απέλπιδα προσπάθεια, το θυμήθηκα, λέω καιρό έχουμε να στείλουμε στο διάλειμμα και θα φύγουν οι χορηγοί. Έτσι, ναι, αδειάζει το παλμαρέ μας, οπότε καιρός να γεμίσουμε. Ναι, φίλε. Καιρός λοιπόν, γεμίσουμε. Θα επανέλθουμε στην κανονική ροή των πραγμάτων, έτσι, η ώρα 7.30, με τις ευχές μας να περάσετε καλό Σαββατοκύριακο. Μόνο εδώ αυτό, είμαστε. Μόνο αυτό. Θα τα ακούμε. Μόνο αυτό. Καμιά γυναίκα όπως λες εκεί και τα λοιπά, ξέρω εγώ, αού, να. Τέτοια πράγματα, διαφημίσεις να έρθουν, απλά καθημερινά. Έτσι, δουλίτσα να υπάρχει. Απλά καθημερινά να υπάρχουμε, ναι ρε Μπαμπή. Έτσι, έτσι. Εντάξει, δεν ακούω και καλά γιατί δεν έχω ακουστικά και διαπράττω αδίκημα. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, καλό δρόμο. Λοιπόν, να είστε καλά. Φιλιά. Καλά, καλά. Τσάω. Έτσι λοιπόν, ο φίλος μας ο Παλιοκερίσκης, ο οποίος πάντα σημάνει το διάλειμμα των 7.30. Είδες πόσο εκπαιδευμένα είναι όλα τα άτομα με αλφα κεφαλαίο του Λόγου Επειδή. Τι νομίζεις παιδί μου, εδώ υπάρχει μέθοδος. Λοιπόν, η γραμμούλα ας πάρει λίγο μετά, να κάνουμε το διαλυματάκι μας και επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα. Μείνετε συντονισμένοι. Ένα δάκρυ απ' τα μάτια σαν κυλήσει,
της γυναίκας την ανάμνηση θα σβήσει. Τεράστιο Ζορς Πιλαλίτα λέει, μη πίνεις ξύδια και καταστρέφεσαι. Δώσε. Μήνυμα για όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Πρωί πρωί τώρα πιάσαμε εδώ ταξί. Τι μου να σας κάνω, μου ήρθατε κι εσείς από τα βράδια. Μου θυμίζατε την παλιά μου τη ζωή. Τα νιάτα. Ναι, και μεράκλωσα κι εγώ. Τα νιάτα σου να είχαμε ρε μπάμπη. Άμα όμως πίνετε εσείς είναι σαν να πίνω εγώ. Έτσι πηγαίνει το σκηνικό. 2-31-02-87-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Προλαβαίνετε. Προσκλησούλες για Polkar σήμερα το βράδυ στο 8ball 2002GR. Αύριο το βράδυ στο 8ball και ψαραντώνει στο Wii. Γιατί... Καλημέρα και στη γραμμούλα. Πολύ καλημέρα. Χαίρετε. Παμπίνο μου. Παρακαλώ. Τι πράγμα είσαι ρε παιδάκι μου, έφτιαξες πρωί πρωί. Με τι. Τι κομματάρες είναι αυτές. Ναι. Ένιωσα ένα καθαρό ήμο σκυλάκι. Ζορς Πιλαλή, δεν πιστεύω. Να... Πω, πω. Να μην αυτός το μεγάλος αηδός. Βεβαίως, βεβαίως. Τι πράγμα είσαι. Έτσι. Μόλις έφτιαξε καφεδάκι, λέω για να βάλω Παμπίνο γιατί δεν σε άκουσα καθόλου. Ναι, ναι. Και θα του γυρίσω ουίσκι τώρα. Πώς είμαστε. Πώς πάμε. Καλά είμαστε, περίφημα εδώ. Εδώ με τη νεολαία μας. Με τι λέει η Ελενίτσα εκεί πέρα. Και ο Γιάννης, κατευθείαν η Ελενίτσα. Ναι, σωστός, ωραίο. Όχι, εντάξει, τι να το κάνουμε, Γιάννη, να ξέρεις. Πανέμορφα περνάμε πάνω. Ο Ιωάννης, όχι ο Καποδίστριας. Ο Βαπτιστής. Εδώ η Ελένη λέει ότι οι σημερινοί άντρες δεν βρίσκουν τρόπο στο να θέλξουν τις γυναίκες και να τις απομακρύνουν από το αλκοόλ και από τα ξενύχτια. Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα τεράστιο. Προβληματίστηκες λίγο. Υπό το τι, υπό τον ήλο να σου με το ζήτημα. Οπότε άστο, μην το συζητά. Πρωί πρωί δεν μπορώ. Έτσι, γιατί έχω δίκιο. Δεν μπορώ πρωί πρωί, άστο να πιω το καφεδάκι μου. Κατά τις 10 να συνέλθω. Τότε μετά θα αρχίσω να λειτουργώ. Δεν υπάρχουν επιχειρήματα. Σου λέει να πιω το καφεδάκι μου. Κατά τις 10 θα πει, φέρτε την Έλενα να της τα πω. Αλλά... Κι όμως δεν υπάρχουν, όπως τα λες, είναι δυστυχώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιβεβαίωση, να είστε καλά. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, σας εύχομαι όλους. Να περάσουμε όμορφα, να ξεκουραστούμε και να επιστρέψουμε Δευτέρα. Και Δευτέρα να είμαστε good. Έτσι, φιλιά, φιλιά. Πάρα πολλά. Τσάω, τσάω. Αχαχαχαχα. Βρήκαμε ένα παλέμαχο τη ζωή να μα πει ένα τέτοιο και. Άντρε, έχετε ξεχάσει το ρόλο σα. Ποιο είναι ο ρόλο μα, παιδί μου, αυτό βοήθησε μα. Πρέπει να. Να μάθετε να διεκδικείτε. Λες να ρωτήσουμε τον Κλάου. Λες να το ξέρει κι αυτό. Κοίταξε, εδώ στη Θεσσαλονίκη, Ελένα, μου έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν διεκδικούμε πρωταθλήματα, δεν διεκδικούμε τροπέα και αυτό έχει άμεση συνέπεια και στην ερωτική μα ζωή. Για τίποτε άλλο. Ναι, φταίνει οι ομάδε μα. Κακό, πολύ κακό. Πρέπει να κάνουμε μεταγραφέ οι ομάδε μα. Κάνε μία έκκληση στου πρόεδρου. Πάρτε παίχτα, αράδες, πάρτε πρωταθλήματα. Θα κάνω ό,τι μπορώ, πίστεψέ με, για να αλλάξω τα πράγματα στην πόλη μας. Να ανυψωθεί το ηθικό λίγο. Έτσι, μα δεν γίνεται. Δεν είμαστε διεκδικητικοί. Χαραμιζόμαστε, χαιρόμαστε με τις τέταρτες θέσεις, με κάποιες ψευτοδιακρίσεις. Εγώ θέλω μόνο την πρωτιά. Έτσι, Έλενα μου. Τα ακούτε, Προέδροι. Καλημέρα στη γραμμή. Χαίρετε. Καλώς το να. Τι έγινε, πρωί-πρωί πλάκωσε στα κοινωνικά μηνύματα, τώρα πήρε ταξίδια και καταστρέφεται. Ναι, 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 ναι. Δεν θέλει να πίνουμε. Γιατί? Ένα, αυτό. Θέλω να σας έχω σε φόρμα. Σε φόρμα. Αγόρια. Τι είναι, πω από πρωί-πρωί. Κερνό καφέ, δεν χρειάζεται να είναι αλκοόλ. Φυσική δραστηριότητα. Και ποιο είναι το σημείο διατριβής που ξέρω εγώ ζητάς τη γνώμη και δεν μπορώ να απαντήσω οι άντρες. Ότι πώς να κάνουμε τις γυναίκες να στραφούν σε εμάς ουσιαστικά και να μην είναι στα μπάρς και πίνουν ξύδια εδώ και κάνουν... Πλάκα κάνουν οι γυναίκες και θέλουν να κάνουμε και κάτι άλλο να στραφούν προς τα μπάρς. Δεν μπήκαν λίγο στο site της Στατιστικής Υπηρεσίας να δουν ότι εσύ ως έφτασε η αναλογία 1:5 γυναίκες. Ναι, δηλαδή αντί να οργανωθούν και να αρχίσουν... Δεν είπα, ο Τζούντερ πέρασε... τέλος πάντων σε κάποιο παιδαγωγικό και από τους 183 εισακταίους, λοιπόν, οι 50 ήταν άντρες, μαζεύτηκαν μια φορά πήγα είδα, οι 10 μιλούσαν λεπτά και καταλαβαίνεις τώρα, 50, 2, 10, ίσως, 40. Ίσως έχει να κάνει και γιατί... Και έχουν 133 φοιτήτριες. Γιατί δηλαδή... και η Έλενα σπουδάσε στα Ιωάννινα, ίσως από εκεί είναι τα παραδείγματα. Α, από εκεί της έχει μείνει. Εμείς είμαστε άλλες γυναίκες. Νηπιαγωγές και όλα. Η πόλη δεν την είπα, όντως η πόλη είναι αυτή να πούμε. Και επειδή τυχαίνει
όντως τώρα, επειδή πήγα, έκανα. Αυτοψία, ρεπορτάζ. Ναι, και επειδή όλο τυχαίω έχει και ΤΕΗ εκεί που είναι αποκλειστικά για γυναικείες. Λογοθεραπεία, έχει νοσηλευτική, έχει αγωγή. Από πολυτεχνείο έχει μόνο αρχιτεκτονική, έχει ιατρική, έχει καπάκι κάτι ψυχολογίες, έχει και το παιδαγωγικό. Και είναι δηλαδή. Παράδεισος. 28.000 φοιτητές, 20.000 γυναίκες. Όχι, και 8.000 είναι αλήθεια, έχει τόσες πολλές γυναίκες. Ευχαριστήσεις των αντρών. Ναι, και μου πάνε οι άλλοι και μου δηλώνουν κάτι έργα οδοποιίας και κάτι τέτοια, κάτι σχολές ηλεκτρονικούς, χημικούς, μέχρι μηχανικούς. Μέχρι και γαλακτοκομική, έτσι. Μάλιστα, έτσι. Γαλακτέρες, γαλακτέρες. Δεν λέμε αελτηρή, άσχετο. Ας το πούμε και αυτό. Πώς είσαι, καλά, κομπλέ? Ο κομπλέ δεν θα πει τίποτα. Κομπλέ, ρε, εσύ. Τι έγινε πάλι. Έχεις και εκλογές την Κυριακή, ε? Τι εκλογές? Τα ΤΕΗ της χώρας ψηφίζουνε. Α, ναι. Ναι, καλά. Το λέω επειδή ενημερώνει τα τεχνικά επιμελητήρια. Δεν έχω πληρώσει συνδρομές. Α, γι' αυτό. Γιατί ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση? Διάβαζα ότι είναι οι τρίτες μεγαλύτερες σε αναλογία εκλογές μετά, ας πούμε, τις δημοτικές, τις βουλευτικές. Επειδή τα μέλη των τεχνικών επιμελητηρίων είναι πάνω από 100.000 στην Ελλάδα. Οπότε. Το Πολυτεχνείο έχει τόσες. Δεν το ήξερα αυτό και εντυπωσιάστηκα. Βγάζουν και δήμαρχο δηλαδή. Η νομική είναι μία, ξέρω εγώ. Η θεολογία είναι μία. Ξέρω εγώ, η θεολογία είναι μία. Το Πολυτεχνείο είναι 5-6 σχολές. Έτσι. Τοπογράφους. Και είναι όλοι μαζεμένοι μαντράχαλοι, τα κορόιδα. Με πα στα Πολυτεχνεία, δεν με πα στα παιδαγωγικά. Είναι το πιο χτυπημένο επάγγελμα. Πάνε παιδαγωγικό. Πολύ πριν την κρίση. Οι πρώτες από ό,τι έκλεισε στην αρχή, οι μεγάλες τεχνικές εταιρείες, και πρώτοι που μοίρανε τέτοιο ήταν οι μηχανικοί έργων, και φυσικά με το ΦΠΑ που μπήκε στην οικοδομή καθάρισαν την πολιτική μηχανική με τις άδειες και. Τέλος, το ίδιο συμβαίνει και σε άλλους. Αλλά τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Νίκο μου. Σε φιλούμε. Τσάω. 2-31-0-287-38 αριά. Ψάχνουμε να βρούμε. Πάντως, Έλενα μου, το πρόβλημά σου θα βρει απάντηση, διότι όπως διαβάζουμε. Βλέπεις όμως ότι εδώ και 45 λεπτά κανείς δεν μου έχει δώσει μια προκαλεί, απάντηση. Προκαλεί, Γιάννη μου, προκαλεί. Εσύ έχεις να δώσεις απάντηση, είσαι δίπλα, μη σε βάζω δύσκολα. Εγώ την έδωσα, όχι, δεν την δώσω νέα. Δεν την δώσω νέα. Έτσι, μες στο γήπεδο, αγόρι μου. Σε θέλω μάχημο. Λέει το μέχρι, λέει το κυρίες και κύριοι, και θέλω να σταθείτε σε αυτή την είδηση με σύνεση. Αφού πάρουμε τη γραμμή, είναι εντάξει. Βεβαίως, θα μιλήσουμε λίγο σοβαρά μετά, αλλά να πάρουμε τη γραμμή. Καλημέρα σας. Πες την είδηση, Όχι, σχολίασε εδώ, δεν θέλω να με κόψεις μετά, θέλω να το. Γιατί είναι βαρισίμαντο. Εγώ έχω απάντηση. Έχεις απάντηση, να τη σκέφτηκε. Λοιπόν, επειδή οι γυναίκες έχουν γίνει ανεξάρτητες στην εποχή μας. Ναι. Είναι ανεξάρτητες, δηλαδή δουλεύουν εξίσου σκληρά με τους άντρες. Ναι, πάντα. Και μάλιστα οι γυναίκες είναι πιο πολλές από τους άντρες που δουλεύουν. Αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή είναι και πιο ικανές. Όχι. Για να είναι και πιο πολλές. Πιάνουν πιο εύκολα δουλειά από τους άντρες. Γιατί όμως δεν έχουν καλύτερο σκεπτικό και καταφέρουν να πάρουν τη δουλειά. Όχι, το να είσαι bar woman ή. Δεν μιλάω μόνο για τη δουλειά της bar woman. Για όλες τις δουλειές μιλάω που μπορεί να κάνει μια γυναίκα. Μπορεί να έχει ένα εισόδημα, τέλος πάντων, υποτυπώντας πιο εύκολα μια γυναίκα από έναν άντρα στην εποχή μας. Άρα έχουμε και καλύτερο μυαλό, μάλλον. Δεν ξέρω αν ονομάζεται. Το σκέφτηκε, λέει. Το σκέφτηκε. Κάτι ξέρω εγώ. Μήπως να πάρει μια γυναίκα επιτέλους, να πάρει τη ΣΠΑΕ, όλη την κοινωνία. Είναι γυναικοκρατούμενη και μητροκρατούμενη, τέλος πάντων. Α, καλά. Τέλος πάντων, στο διατάφτα. Οι γυναίκες, επειδή είναι πιο ανεξάρτητες στην εποχή μας, θέλουν ένα άντρα εξίσου δυναμικό και ανεξάρτητο δίπλα τους. Ανεξάρτητο. Σωστό. Ναι. Τι θες να πεις, ότι οι άντρε δεν είναι ανεξάρτητοι πλέον? Ούτε και δυναμικοί. Ούτε δυναμικοί, θα έλεγα. Άρα συμφωνείς και εσύ μαζί μου. Αλλά άμα βρουν και ένα δυναμικό εξίσου άντρα, ίσως τις φοβίζει και αυτό λιγάκι. Ακριβώς. Να τα μα. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν δυναμικοί άντρε. Μιλάς με έναν από αυτούς. Έτσι. Μιλάς με τον Captain America, τον Captain Χαριλάου. Εγώ είμαι ο Batman. Διάδοχος του Batman. Batman νούμερο 2, το sequel είμαι εγώ. Έτσι, το sequel. Γεια σου, Chris. Γεια, τσάω. Μιλάς με ένα δυναμικό άντρα. Όλοι είναι δυναμικοί, όλοι είσαι. Εδώ στο λόγο, επειδή κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 7.30 με συντροφιά πάντα την Interventen, η οποία σας ενημερώνει για το στοίχημα για Γερμανία και Ολλανδία ως επιτοπλίστων, και επιτέλους ξαναξεκινάνε τα πρωταθληματάκια μας, για να ρίξουμε και μια ματιά σήμερα
Πρωτάθλημα στην Ολλανδία δεν έχουμε Παρασκευή. Έχουμε Σαββατάκι με τα παιχνίδια Heracles. Go ahead, Ingles. Herenfen, Fitese. Willem Eindhoven, Groningen, Den Haag. Excelsior, Rotterdam. Το Σαββατάκι θα έχετε να παρακολουθήσετε πάρα πολλά ματσάκια. Και για τους φίλους ακροατές του Λίμπερο, η Θερμοσέβη σε συνεργασία με τη σταθμάρα μας γεμίζει με πετρέλαιο την κοινωνική δεξαμενή των ιδρυμάτων που έχουν ανάγκη. Γεμίσαμε τη δεξαμενή της μονάδας αυτιστικού ατόμου Ελπίδα με 500 λίτρα. Βοηθήστε μας εσείς οι ακροατές του Λίμπερο να γεμίσουμε και το υπόλοιπο. Με κάθε παραγγελία πετρελαίου στο 2310-68-52-16 μπορείτε να το πράξετε αυτό ή χωρίς αστική χρέωση από σταθερό στο 811-44-000. Για κάθε 200 λίτρα, ένα λίτρο ακόμη προσθέτουμε στη δεξαμενή μας. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε, όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Μια κοινωνική προσφορά του Libero 107,4 και της Thermoservice, μια εταιρεία της Caisis Oil Group. 2-31-087-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας για λιγουλάκι ακόμη. Εδώ στο Libero 107,4 και έλεγα παιδιά μου ότι δεν ξέρω αν πρέπει να πανικοβληθούμε γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά. Διαβάζουμε ότι μέχρι λέει το 2050 το αλκοόλ θα εξαφανιστεί. Και να σε δω μετά, Έλενα, εσένα. Να σε δω μετά χωρίς αλκοόλ. Δεν έχω ανάγκη το αλκοόλ για να είμαι δυναμική. Τι θα λέμε, να σου πω κάτι. Έχω πάει με φίλους μου για καφέ. Μάλλον δεν έχω να πάω για καφέ κάτι χρόνια. Προχθές κάναμε κάτι βόλες και τα λοιπά και λέμε τι να κάνουμε. Πάμε για καφέ και ξεραθήκαμε στα γέλια. Διότι έχουμε να βρεθούμε χωρίς έτσι, ας πούμε, να είμαστε από και τα φοιτητικά χρόνια. Δηλαδή, άντε πάμε για καφέ, δεν πίνουμε κάτι. Τι κάνουμε, μιλάμε. Δεν είναι σημαντική επικοινωνία. Μα επικοινωνία. Άμα πιω κανένα 2-3 ποτηράκια, θα σε πω εγώ θα γίνω βασιλιά δικτάτορα και παντοκράτορα. Άσε το μπλα μπλα. Εγώ την πράξη θέλω να δω. Στον καφέ, τι πράξη, άντε μιλάμε. Τι να πεις, ας πούμε. Πέρα από τα θέματα που θίγουμε στο λόγο επειδή. Αυτό είναι μια ατζέντα για. Για καφέ στο σπίτι όμως. Κάπως αλλάζει το θέμα. Και για ταινία. Αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και για βόλτα, παιδιά, όχι μόνο το σπίτι. Στην παραλία, άντε, μιλάς. Να σου πω κάτι, γιατί μην χάσουν λίγο τα ρομαντικά πράγματα. Κάτσε, τη Δευτέρα που είχε Πανσέλινο, που τι έκανες, έκανες κάτι ρομαντικό. Δεν είχα κάποιον να μου προτείνει να κάνω κάτι ρομαντικό, Γιάννη. Πώς στο Facebook. Εγώ να σου προτείνω κάτι ρομαντικό, να ξυπνάς 6 ώρα, να ρίξεις το δόντιο. Να βρίζεις, όχι τελειάζει, αυτό που έβαλε και με έκανε, όπως σήμερα. Παρ' όλα αυτά λένε κυρίες και κύριοι ότι θα εξαφανιστεί το αλκοόλ. Εγώ είμαι υπέρ σε αυτό. Να εξαφανιστεί και τι δουλειά θα κάνουμε. Και τι θα κάνουμε μετά, παιδί μου. Τι θα πουλάμε αλήθεια. Πώς θα τη βρίσκουμε. Διότι ο καθηγητής του Imperial College London, ο David Nutt, αναπτύσσει αυτή την περίοδο και ευελπιστεί να αντικαταστήσει το αλκοόλ μέχρι το 2050. Αναπτύσσει το αλκοσμίθ. Ένα ψεύτικο ποτό, όπως είχαμε τα παλιά τα ψεύτικα τα παγωτά. Όπως και τα τσιγάρα τώρα τα αυτά που τριγυρνάνε. Ναι. Όπως τα τσιγάρα, όχι τα ηλεκτρονικά, τα τσιγάρα που δίνουν στις πτήσεις. Δεν ξέρω αν τα έχετε δει. Ψεύτικα τσιγάρα. Και ο άνθρωπος αυτός προσπαθεί να φτιάξει μια ψεύτικη κατάσταση, να μπαίνουμε σε διαδικασία, λέει. Στην προσπάθεια, γιατί δεν το φάνε. Ο κόσμος θέλει, λέει, πιο υγιεινά ποτά. Η βιομηχανία ποτού ξέρει ότι μέχρι το 2050 το αλκοόλ θα εξαφανιστεί. Το ξέρουν, λέει, και το σχεδιάζουν. Εγώ πιστεύω κάτι άλλο θα βρουνε, Μπάμπη. Η αλήθεια λέει ότι ακούγεται μάλλον τρελό να εξαφανιστεί το αλκοόλ από τα ράφια. Ωστόσο, η προοπτική του να έχει μερικά updates και να μην προκαλεί hangover, αυτό είναι καλό να γίνεται. Ακούγεται λογική και εδώ που τα λέμε δελεαστική. Μέχρι το 2050 ευτυχώς δεν θα ζούμε ως τότε. Οπότε, παιδιά, πιείτε γιατί. Όχι, χάνομαστε. Χάνετε το αλκοόλ το καημένο. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Ω, έλα ρε, αγόρι μου, έλα ρε. Τι έγινε. Τι καλά κάνουμε. Καλά, καλά. Ναι. Εδώ ανησυχούμε. Παφούλια. Ναι. Είσαι ο κύριος άνθρωπος εδώ. Πήρες για να καταθέσεις και χαμηλώνω και τη μουσική γιατί θέλω να ακούσω τη βαρισίματη σου τοποθέτηση. Έχουμε. Καλά, δεν ρώτησε ούτε καν ποιον έχουμε απέναντί μας και τέτοια. Εγώ θα στα λέω. Ποιος είναι. Είναι ο Γιάννης αφενός. Γεια σου, φίλε μου. Ναι. Δεν σε χαιρετάει, ναι. Γεια σου. Ναι, ούτε καν. Και είναι η Έλενα επίσης. Καλημέρα. Αχ, Έλενα, εδώ στα κόμμα στα λέμε. Πού είναι τα πόδια σου, είναι διπλά ή μη, πού είσαι, τι έχεις σήμα. Τρελάθηκε. Δεν μπορώ να το αποκαλύψω, λυπάμαι. Τρελάθηκε, εδώ είναι τα πόδια της καλές, στο κορμί της μέσα, πού να είναι. Ωραία, ετοιμάσου, να σε βγάλω έξω να κεράσει ουίσκι. Να το σου, άντρα. Να το ουίσκι. Να σε βγάλω έξω να κεράσει ουίσκι. Το βλέπεις τον άντρα, την κάνει την κίνηση. Α, να το. Παφούλια, καλά τα πας, ραγόρι μου. Ακούστε, κυρίες και κύριοι, τον Παφούλια. Όλοι οι άλλοι πήραν περί ανέμων και υδάτων και βγήκε ο άντρας ο ευθυτενής. Η πρόταση έγινε, αυτό σου λέω. Κάνε πράξη, σάσε τα λόγια. Αγόρι μου, είσαι μεγάλος δάσκαλος. Ξέρει τι θέλω να σας πω. Για πες μας.
Άκου, ακούστε να σα πω. Ναι, είμαστε όλοι αυτιά. Πρώτα απ' όλα. Ναι. Και ακούμε ρε, άιτε. Πρώτα απ' όλα, ναι. Έχω το ραδιοφόρο και σε ακούω άμα θέλω. Εν αρχή είναι ο λόγος, μάλιστα, ωραία. Ναι, δεύτερον. Και δεύτερον. Ναι. Θέλω να μου πεις. Ναι. Έλα να μ' ακούει και ο... Ακούει και ο Γιάννης, και ο Γιάννης. Ναι. Ακούνε εκατομμύρια κόσμου σε όλο τον πλανήτη. Γιάννη. Ναι. Παρακαλώ. Να σε κάνω πρόταση να την παντρευτεί την Έλενα. Να γίνω κουμπάρος. Να γίνω κουμπάρος. Το παιδί θέλει να γίνει κουμπάρος. Μάβλωσε ήδη το χέρι της για να βάλω να περάσω. Ό,τι πει η Έλενα θα το κάνει. Πρώτη θα κεράσει η Έλενα να σε βγάλει και το τραβούδι. Είσαι καλεσμένος από τώρα στο λέω πρώτο τραπέζι να σε βάλω. Πρώτη φορά ακούω να κάνω πρόταση για κουμπαριά. Γόρι μου το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολλά. Πάρα πολύ. Πάρα πολλά. Το είπα και λίγο κυπριακά. Να σου καλά. Καλή σου μέρα. Τεράστιο παφούλια. Εντάξει, το ακούσαμε και αυτό το μυθικό. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Καλημέρα στον Πάπη, στον Γιάννη και στην Έλληνα. Τι κάνεις, αργά σήμερα, αργά. Σήμερα δεν είμαστε πιο, πιο αργά. Πιο άπλες, πιο άπλες. Είναι πάω κάρα. Ξέρεις, βγαίνουμε λίγο πιο αργά. Εννοείται, αν και φεύγουμε νωρίς συνήθως, αλλά έτσι. Σήμερα είμαστε λίγο πιο αργά. Λοιπόν, Έλενα. Παρακαλώ. Η απάντηση στο ερώτημα είναι ότι πρέπει ότι πια η απόρρευση ενοχλεί πολύ τους άντρες τελικά. Mm-hmm. Τι φοβούνται κιόλας. Σε αυτό έχει παίζει μεγάλο ρόλο ότι έχει περάσει προς τα έξω και τα θέλω της γυναίκας ότι είναι αυτά, είναι γυμνασμένοι άντρες, είναι τα αυτοκίνητα, είναι τα λούσα, τα Instagram. Τα Instagram, όλα αυτά έχουν περάσει προς τα έξω και όταν ο άλλος έχει αυτή τη φοβή ότι έλα μωρέ και τι να πάω να μιλήσω ας πούμε αφού θα τη φάω τη χιλόπιτα, κάθεται σε μια γωνιά, δεν μιλάει καθόλου, επικοινωνεί με το κινητό του, με τους φίλους, με το Facebook. Ναι, αλλά όταν οι περισσότεροι άντρες μου βγάζουν αυτή την εικόνα, τι σημαίνει ότι όλοι ακολουθείτε αυτή την εικόνα, εγώ δηλαδή τι πρέπει. Δεν θέλουμε losers, αυτό λέμε. Ναι, αλλά η πλειοψηφία αγόρια τι είναι, έτσι δεν είναι. Τα νέα τα παιδιά, δυστυχώς, δεν έχουν αυτή την πυγμή που είχαν παλιότερα οι άντρες. Άρα και εσύ συμφωνείς μαζί μου. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό από τους άντρες. Άρα και πάλι επαληθεύομαι. Εγώ πάλι φίλε μου έχω άλλους 5 φίλους και είναι όλοι τσάμπιον. Δεν μας άρεσε. Ναι, όχι. Θα υπάρχουν και οι τσάμπιον, δεν το συζητάμε. Θα υπάρχουν, αλλά θα είναι 2 στους 10. Τι να το κάνω, δεν θέλω να αντιστρέψουν κι άλλο όταν το ποσοστό είναι 5 γυναίκες σε ένας άντρας, καταλαβαίνεις ότι όταν πέφτει και το ποσοστό το τσάμπιον, άρα είναι δυσέβρετη. Αν είστε λιγότεροι, βάλτε τα δυνατά σας να αποκτήσετε και αυτό που θέλετε. Πόσο πιο δυνατά. Για μένα είναι πολύ εύκολο να αποκτήσεις το που θέλεις. Αυτή την άποψη. Μάλιστα. Κάνε και τους υπόλοιπους όμως έτσι, αν είσαι εσύ ο δυνατός. Όχι, ρε, αυτό είναι μυστικό, ρε, το κρατάει για την πάρτι του. Υπάρχουν, εντάξει, τώρα μιλάμε για πληθυσμό, όχι αστεία, παιδιά, έτσι. Δεν μπορείς να μην βρεις αυτό που θέλεις. Εννοείται. Θα το βρεις. Εδώ το βρήκαμε εμείς, ξυπνάμε κάθε πρωί. Γρήγορα, αργά θα το βρεις. Εγώ νωρίς το βρίσκω. Ευχαριστώ πάντως που καταλαβαίνετε όλο το πρόβλημά μου. Σε ευχαριστούμε. Καλό δρόμο, καλό κουράγιο. Καλημέρα. Φιλιά, καλημέρα. Το βρήκε εσύ, ε. Να σου πω κάτι. Ό,τι κουβέντα και να κάναμε, νομίζω το συμπέρασμα θα ήταν. Α, στα έλεγα. Yeah. είσαι πλασμένη για αθλητικό ραδιόφωνο, γιατί όλοι εδώ είμαστε στα λεγάκιδες. Yeah. Ό,τι λέμε και ο καθένας μένει στην άποψή του. Αλλά κάνουμε αθλητικό ραδιόφωνο. Παιδί μου, ο στίβος της ζωής είναι ο μεγαλύτερος αθλητισμός. Έχεις να υπερπηδήσεις εμπόδια. Εδώ μαθαίνουμε ζωή. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε προς την ολοκλήρωση της σημερινής μας εκπομπής. Το λόγο επειδή θα σας αφήσει να σκεφτείτε και να προβληματιστείτε αν μη τι άλλο. Είδες, άμα δεν έχει ποδόσφαιρα, το γυρνάμε στα πολύ σοβαρά θέματα. Μα είναι πολύ πιο σοβαρά αυτά. Έτσι. Τα κοινωνικά θέματα. Τα κοινωνικά δεν λες τίποτα. Με την Ιντερβέντεν, κυρίες και κύριοι, η οποία σας ενημερώνει για τα αποτελέσματα σε Γερμανία και Ολλανδία. Σήμερα έχουμε ένα ματσάκι για τη Γερμανία. Η Bayer Leverkusen στις 9.30 υποδέχεται την Λειψία. Σιγά σιγά θα σας εγκαταλείψουμε. Έλενα μου και Γιάννη μου και Έλενα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς για την αυταπάρνηση που επιδείξατε και ήρθατε το πρωί να με συντροφεύσετε αυτό. Το μοναχικό χαρά δρόμο. Μας, να λέμε καλημέρα. Να λέμε καλημέρα. Καταφύγιο βρήκαμε μετά το ξενύχτη μας, Μπάμπη.
Αυτεράδικο, αυτεράδικο να γεμίσει. Αποχαιρετήστε το λαό σας που σήμερα καρφώθηκε στους δέκτες του για να σε ακούσει. Πολύ καλημέρα σε όλους που μας ακούσουν. Μέχρι και τη Γερμανία, αλλά και από Αυστραλία είχαμε. Παντού, παιδί μου, όλος ο πλανήτης. Είμαστε εκπομπή ΟΗΕ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά μου. Αχ, Άκη, Άκη Σακισλόγλου, τι παιδιά βγάζεις εκεί. Στο 8ο όνειρο πρέπει να είναι. Πότε έχετε μάθημα να έρθω να σας δω και εγώ στο μάθημα? Τη Δευτέρα. Για πέστε, πού είναι τα σεμινάρια? Εύασμος, ναι. Σμύρνη 42. Έτσι, να βρείτε εκεί τη φίλη μας τη Μέρη. 7 με 10 το βράδυ. Όσοι γουστάρετε αυτή τη διαδικασία και να μάθετε πραγματάκια και ωραία, πάνω απ' όλα να φτιάξετε τις ψυχές σας. Το ραδιόφωνο είναι αυτό το πράγμα. Είναι ένα ταξίδι στην αυτογνωσία. Εντάξει, λεφτά, άστο. Δεν το κάνουμε για τα λεφτά, το κάνουμε. Για την παρέα. Για την ενδοσκόπηση, για να γλιτώσουμε τα λεφτά τους ψυχιάτρους. Ακολουθεί ο Τύρης Βακάρος εδώ στο Λίπερο 107,4, 8 με 10. Φιλιά, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Τσάο.